Άστρα στους 92,8 και 105,3. Παίζει δυνατά. Πρωινή έκδοση. Όλα τα θέματα της τοπικής και διεθνούς επικαιρότητας στον Άστρα 92,8. Καλημέρα και καλό δρόμο με τα σούπερ μοντέλα SUV της Nissan. Τώρα με άμεση παράδοση και σε ειδικές τιμές. Η ώρα είναι 7 και 12 πρώτα λεπτά. Ακούτε τον Άστρα 92,8, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Ζένιος. Είναι η πρωινή μας έκδοση. Και ξεκινά σήμερα στο Mont Pelerin η εργασία των τεχνοκρατών της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής πλευράς, μαζί με αυτούς της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Βρετανίας, με θέμα την ασφάλεια και τις εγγυήσεις. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικό στο Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, τον κύριο Άντρο Κυπριανού. Κύριε Κυπριανού, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ποια είναι η ατζέντα αυτής της συνάντησης ακριβώς, η οποία γίνεται με τους τεχνοκράτες στο Mont Pelerin? Και ένα ερώτημα έτσι διευκρινιστικό, συμμετέχουν σε αυτή και εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ναι, ήταν αυτό που θα πρόσθετα, ότι υπάρχει εκεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία συντονίζουν την όλη συζήτηση. Να πω ότι η ατζέντα δεν είναι πλήρως γνωστή σε εμάς, αλλά αντιλαμβάνουμε με βάση τις συζητήσεις που είχαν γίνει ότι θα καταγραφούν οι θέσεις των εγκυητριών δυνάμεων των δύο κοινοτήτων, της Κυπριακής Δημοκρατίας βέβαια, και θα καταβληθεί μια προσπάθεια διερεύνησης ενδεχόμενων συγκλήσεων. Βεβαίως, βέβαια, μιλώντας πάντα για θέματα ασφάλειας και εγγύσεων. Πάντα. Είναι αποκλειστικά και μόνο αυτό το θέμα το οποίο θα απασχολήσει αυτές τις συναντήσεις. Αυτό έχει ξεκαθαρίσει και θέλω να είμαι έτσι ιδιαίτερα εντονός, γιατί καταβάλλεται μια προσπάθεια να περάσει ένα μήνυμα ότι ενδεχομένως να συζητηθούν και άλλα ζητήματα. Δεν θα συζητηθούν τα οποιαδήποτε άλλα θέματα. Αυτό είναι το αποκλειστικό ζήτημα το οποίο θα συζητηθεί εκεί, δηλαδή ασφάλεια, που σημαίνει εγγυήσεις, αποστρατιωτικοποίηση κλπ. Τώρα, η πρώτη αποτίμηση, αν θέλετε, του ΑΚΕΛ από την διαδικασία της Γενέβης, από το που βρισκόμαστε μέχρι τώρα, είναι μάλλον θετική, αν θα μπορούσα να την χαρακτηρίσω έτσι. Έγιναν βήματα μπροστά, δίχως να συμβούν εκείνα για τα οποία κινδυνολογούσαν κάποιοι προτού μεταβούμε στη Γενέβη. Δηλαδή, υπήρχε μια έντονη συζήτηση εδώ ότι υπήρχε ο κίνδυνος από αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Πήγαμε στη Γενέβη, ήρθαμε πίσω και διαπιστώνουμε ότι τίποτε από αυτά τα οποία λέγονταν από διάφορους δεν έχουν συμβεί. Αντιθέτως, συνεχίζει η ζωή κανονικά. Έγιναν βήματα μπροστά, τα οποία βέβαια για μας ήταν αναμενόμενα, για κάποιους άλλους είναι λίγα με την έννοια ότι ανέμεναν κάτι πολύ περισσότερο. Νομίζω θα ήταν αφέλεια να περιμένει κάποιος ότι τα θέματα της ασφάλειας θα ελύονται σε μερικές ώρες συζητήσεων. Κύριε Κυπριανού, μιλώντας χθες με μια συνάδελφο δημοσιογράφο, καλή συνάδελφο, τη Ραλή την Παπαγεωργίου, και μιλώντας σε προσωπικό επίπεδο, αν θέλετε, αυτό που μου είπε και μου κάνει εντύπωση και θέλω να μου το σχολιάσετε λίγο, ήταν ότι το Κυπριακό, η διαδικασία αυτή τη στιγμή είναι λες και είναι κάποιος βουλωμένος σωλήνας και αναμένεται να γίνει κάποιο, να φύγει ένα από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία βουλώνουν αυτό το σωλήνα, να ξεβουλώσει και να αρχίσει να υπάρχει μια ροή εξελίξεων. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Έχει απόλυτο δίκαιο. Είναι και δική μας άποψη. Από την αρχή είχαμε πει ότι θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στα μεγάλα και τα σημαντικά ζητήματα, τα λεγόμενα core issues στα αγγλικά. Αντί να ασχολούμαστε με τα μικρά και τα θέματα εκείνα τα οποία δεν θα επηρέαζαν τα μεγάλα ζητήματα ουσίας του Κυπριακού. Εάν επιληθούν τα σημαντικά ζητήματα, τότε είναι πολύ πιο εύκολο να επιληθούν και τα υπόλοιπα. Οπότε η παρομοίωση την οποία έχει δώσει η Ραλή θεωρώ ότι είναι πολύ πετυχημένη. Εκείνο που ήθελα να ρωτήσω είναι όμως χρονικά πού τοποθετείται αυτή την εξέλιξη, αν και εφόσον υπάρξει. Πολύ ευχόμαστε να υπάρξει. Κανένας δεν μπορεί να προσδιοριστεί, δεν έχουν τεθεί χρονοδιαγράμματα. Όμως αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτή δεν θα είναι μια διαδικασία χωρίς τέλος. Υπάρχει άποψη ότι θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια εντατική από τους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι βέβαια θα πω ότι δεν είναι μόνο εμπειρογνώμονες, είναι και πολιτικά στελέχη, με την έννοια ότι
μιλούμε για διευθυντές, γενικούς διευθυντές Υπουργείων Εξωτερικών, μιλούμε για διαπραγματευτήν από τη δική μας πλευρά και από την τουρκοκυπριακή. Ως εκ τούτου έχουν και μια πολιτική υπόσταση τα άτομα τα οποία ηγούνται των αντιπροσωπιών. Θεωρώ λοιπόν ότι θα καταβληθεί μια προσπάθεια και αν διαπιστωθεί ότι τα πράγματα δεν προχωρούν, θα πάμε στο επόμενο επίπεδο που είναι οι Υπουργοί Εξωτερικών, οι οποίοι θα πρέπει να προετοιμάσουν πλέον τη συνάντηση των ηγετών των χωρών. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε και στη σύνθεση της διαπραγματευτικής αυτής ομάδας, έγινε πολλής λόγος, αν θέλετε, από τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου για την παρουσία του Τουμάζου Τσελεμπή. Και είπαν, λέχθηκε χθες, ότι υπήρχαν και από άλλους χώρους εμπειρογνώμονες ή δήμονες με τα ίδια ή και καλύτερα προσόντα, μάλιστα είχαν πει, γιατί τότε να επιλεγεί ένα μέλος του πολιτικού γραφείου του ΑΚΕΛ και όχι κάποιος εγώ, από... Ναι, εγώ δεν πρόκειται να επενέσω τον κύριο Τσελεπή. Από όσα εκείνους που έχουν πει για αυτό το πράγμα, είναι ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος τον έπαιρνε μαζί του. Ο Γλάφκος Κλειδίδης τον έπαιρνε μαζί του. Ο Δημήτρης Χριστόφιας βέβαια τον έπαιρνε μαζί του. Ο Γιώργος ο Βασιλείου τον αξιοποίησε. Τώρα, γιατί αυτή η προσέγγιση, τι να πω, λυπούμε ειλικρινά. Είναι φανερό γιατί αυτή η προσέγγιση, γιατί υπάρχει... Ναι. Αν όλοι οι διαδοχικοί πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας ένιωσαν την ανάγκη αυτών των συγκεκριμένων άνθρωπων και όχι τον οποιοδήποτε άλλο, να τον έχουν στη διαπραγματευτική τους ομάδα, διερωτούμε τώρα ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει για τον Δίκο. Τάσος Παπαδόπουλος ένιωσε την ανάγκη να τον έχει μαζί. Αυτό θα πω μόνο, τίποτε. Απλώς έθεσα το ερώτημα γιατί και από μερίδα του τύπου, ιδιαίτερα σήμερα η εφημερίδα Σημερινή επαναφέρει τον όρο Δισακέλ. Είχατε αμφιβολία ότι η εφημερίδα Σημερινή θα έγραφε κάτι τέτοιο? Ξέρετε, έχω δει και τα χτεσινά άρθρα της εφημερίδας Σημερινή. Λυπούμε και λυπούμε περισσότερο βέβαια γιατί κάποιοι δίνουν ρίσματα σε αυτήν την εφημερίδα να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Θα πω το εξής, αγαπητέ Κωνσταντίνο, και δεν πρόκειται να ασχοληθώ ξανά με αυτό το θέμα. Το ΑΚΕΛ είναι πατριωτικό κόμμα. Και ό,τι να λένε οι διαφοροί, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό το γεγονός. Ξέρετε, δεν είναι ό,τι δηλώσει ο καθένας. Είναι η συμπεριφορά στην πράξη του καθενός που δείχνει ποιος είναι ο καθένας. Εμείς αυτή τη στιγμή θα είχαμε κάθε λόγο να επιτεθούμε ενεφόλη στη ύλη ενάντια στον κύριο Αναστασιάδη και στην κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να τον ισοπεδώσουμε και ταυτόχρονα να ανοίξουμε γέφυρες επικοινωνίας με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε, λαμβάνοντας υπόψη για το πώς μας συμπεριφέρθηκαν εκείνοι τα προηγούμενα 5 χρόνια. Πού θα οδηγούσαμε τον τόπο μας? Στην καταστροφή. Δεν μπορεί το ΑΚΕΛ να σκέφτεται μικροκομματικά, να σκέφτεται μόνο τις επόμενες εκλογές και να μην σκέφτεται τις επόμενες γενιές. Το ΑΚΕΛ δεν είναι ένα κόμμα όπως όλα τα υπόλοιπα. Το ΑΚΕΛ είναι ένα κόμμα το οποίο θέτει πάνω από όλα το συμφέρον της Κύπρου, του κυπριακού λαού και βάζει στο περιθώριο τις οποιασδήποτε άλλες επιδιώξεις για χάρη ακριβώς του εθνικού συμφέροντος. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν οι πάντες. Είναι ένα μήνυμα το οποίο απευθύνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις, οι οποίες αγχώνονται και αγωνιούν γιατί εξακολουθούμε να συμπεριφερόμαστε υπεύθυνα, σοβαρά και πατριωτικά. Ακόμα και εντός του χώρου της αριστεράς απευθύνεται αυτό το μήνυμα, κύριε Κυπριανού, γιατί... Προς όλους. Mm-hmm. Προς όλους. Γιατί ακούστηκαν και είμαι σίγουρος ότι τα έχετε δει και εσείς ότι επικαλούμενοι κάποιοι συνεδριακές αποφάσεις δειλά-δειλά δείχνουν την αντίθεσή τους στην στάση που τηρεί. Θα ξαναπώ ότι ο πρώτος που επικαλέστηκε συνεδριακές αποφάσεις στο ΑΚΕΛ είναι ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Και αντιλαμβάνομαι ότι δεν το έκαμε επειδή αγαπά και εκτιμά ιδιαίτερα το ΑΚΕΛ. Ή τον τρόπο λειτουργίας του, αν θέλετε. Ναι, το έκαμε για συγκεκριμένο λόγο. Και λυπούμε γιατί κάποιοι από τον χώρο του ΑΚΕΛ προσπαθούν να δώσουν δεκανίκη στον Νικόλα Παπαδόπουλο προς αυτήν την κατεύθυνση. Όμως επαναλαμβάνω και επιμένω ότι αυτή η σταθερή και συνεπής θέση θα πείσει στο τέλος τους πάντες ότι το ΑΚΕΛ τοποθετείται από θέσεις αρχών. Και συμπεριφέρεται έτσι γιατί θέτει πάνω από όλα το συμφέρον του τόπου και του λαού μας. Αυτή είναι η δική μας προτεραιότητα, να απαλλάξουμε τον τόπο από την κατοχή και από τη δυνατότητα του οποιοδήποτε ξένου να επεμβαίνει στα εσωτερικά της χώρας μας. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος τον οποίο έχουμε καθορίσει. Και όταν καταφέρουμε να τα
επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα, τότε θα συζητήσουμε και για όλα τα υπόλοιπα. Το ΑΚΕΛ, αγαπητέ Κωνσταντίνο, από την πρώτη στιγμή, από το 1974, ξεκαθάρισε ότι είμαστε σε ένα στάδιο το οποίο επιβάλλει την ευρύτερη δυνατή συνεργασία με στόχο την επίτευξη της απελευθέρωσης και της επανένωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παραμένει συνεπής σε αυτόν τον στόχο όπως καθορίστηκε από το 1974 το ΑΚΕΛ. Και δεν πρόκειται να αποκλείσει, να αποκλίνει για χάρη του οποιοδήποτε. Είναι ξεκάθαρη η θέση σας. Θέλω να μου σχολιάσετε ένα ακόμα θέμα. Είναι οι δηλώσεις του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Σεργέη Λαυρόφ. Άφησε να νοηθεί ότι κάποιοι ουσιαστικά, το είπε και ευθέως, δεν άφησε να νοηθεί, ότι αρνήθηκαν τη συμμετοχή των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ενώ τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συμβάλλει προς την κατεύθυνση της εμπλοκής του Συμβουλίου Ασφαλείας όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. Θα θέλατε να σχολιάσετε? Συμφωνούμε και υπερσηματίζουμε με τη θέση του κ. Λαυρόφ. Δεν σας κρύβω ότι όταν το Σεπτέμβρη μετάβηκε την αντιπροσωπεία μας στη Ρωσία, είχαμε ενθαρρύνει τον κ. Λαυρόφ να διεκδικήσει τη συμμετοχή της Ρωσίας στις συζητήσεις οι οποίες διεξάγονται για το Κυπριακό. Δεν το πράξαμε τυχαία, το πράξαμε γιατί θεωρούμε ότι η Ρωσία είναι ένας ισορροπητικός παράγοντας. Εξισορροπητικός παράγοντας σε όλες αυτές τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται. Έχουμε εμπειρίες του παρελθόντος, οι οποίες είναι οδυνηρές από το πώς συμπεριφέρθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία. Το λέω έτσι καθαρά με το όνομά τους. Γι' αυτό θεωρούμε ότι επιβάλλεται και η Ρωσία και η Γαλλία και η Κίνα να έχουν λόγο και ρόλο σε αυτήν την διαδικασία. Είναι έντονη η άποψή μας ότι στο τελικό στάδιο, όταν δηλαδή θα συζητούμε στο τελευταίο εντελώς στάδιο τα ζητήματα αυτά της ασφάλειας κλπ, θα πρέπει το Συμβούλιο Ασφαλείας να έχει ενεργό ρόλο σε αυτές τις συζητήσεις. Ποιος θα το καλέσει όμως το Συμβούλιο Ασφαλείας, η Κυπριακή Δημοκρατία? Είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών που απευθύνει αυτές τις προσκλήσεις. Η δική μας η άποψη είναι ότι από τη στιγμή που θα απαιτηθεί η υιοθέτηση ενός ισχυρού ψηφίσματος, που θα προνοεί την εφαρμογή όσων θα έχουν συμφωνηθεί, εάν συμφωνήσουμε βέβαια, διότι δεν ξέρω ακόμη κατά πόσο θα συμφωνήσουμε, εάν λοιπόν γίνει αυτό, τότε θεωρούμε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας και βέβαια η Ρωσία πρέπει να είναι παρόντα, έτσι ώστε να αναλάβουν και την ευθύνη υιοθέτησης αυτού του ισχυρού ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κυπριανό. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ξεκάθαρος ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ και για την εμπλοκή των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Απάντησε και στις επικρίσεις για τη συμμετοχή του Τωμάζου Τσελεπή, αλλά και στην θέση αρχών που διέπουν το ΑΚΕΛ από το 1974. Και τα όσα λέγονται περί σύμπλευσης με το Δημοκρατικό Συναγερμό. Ξεκινά λοιπόν σήμερα στο Μον Πελεράν η εργασία των τεχνοκρατών. Εκεί είναι η Ελληνοκυπριακή, η Τουρκοκυπριακή αντιπροσωπεία, η Κυπριακή Δημοκρατία βεβαίως, οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις, τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προετοιμάζουν το έδαφος. Καταγράφουν τις όποιες συγκλήσεις, έτσι ώστε οι Υπουργοί Εξωτερικών των Εγκυτριών Δυνάμεων αν και εφόσον υπάρξουν κάποιες αυξανόμενες πιθανότητες επιτυχίας να συγκαλέσουν στις αρχές του Φεβράρι, στο τέλος του μήνα, παρουσία και των Πρωθυπουργών των Εγκυτριών Δυνάμεων, μια νέα Γενέβη, για να δούμε πού βαδίζουμε.
Πάμε στον Δημοκρατικό Συναγερμό και στον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Πρόδρομο. Πρόδρομο, κύριε Πρόδρομο, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε όσους μας ακούνε. Ξεκινά σήμερα λοιπόν η προσπάθεια για να επανέλθουμε στη Γενέβη ουσιαστικά αυτή τη φορά. Να βρεθούν οι συγκλήσεις, να καταγραφούν σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, τεχνοκρατών. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ πριν από λίγο μας είπε ότι δεν είναι απλά εμπειρογνώμονες και τεχνοκράτες, υπάρχουν και πολιτικές προεκτάσεις. Αυτούς είναι διευθυντές υπουργείων, είναι πολιτικό πρόσωπο, όπως είναι ο κύριος Τομάζος Τσελεπής. Βεβαίως είναι τεχνοκράτης και είναι στις αποστολές όλων των πρόεδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια. Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα και τι αναμένουμε από αυτή την συνάντηση που ξεκινά σήμερα? Φυσικά η σημερινή συνάντηση αυτής της, να την πούμε ομάδας εργασίας, όπως θέλουμε ας την ονομάσουμε, στην οποία η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει με τον πρέσβη, τον πρέσβη μας τον κύριο Μαυρογιάννη, και βεβαίως άλλους εμπειρογνωμονές, οπωσδήποτε είναι μέρος της πολιτικής διαδικασίας. Είναι για μας. Είναι ο διαπραγματευτής μας ο κύριος Μαυρογιάννης, μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι, βέβαια. Αλλά ταυτόχρονα είναι και πρέσβης της Δημοκρατίας. Για όσους διερωτώνται που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Για μας, όχι για μας, στην πραγματικότητα είναι μέρος της διεθνούς διάσκεψης. Εμείς λέμε ότι οδηγήσαμε τα πράγματα σε μια διεθνή διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών. Το υπογραμμίζουμε αυτό. Τα Ηνωμένα Έθνη, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών είναι που γίνεται αυτή η διαδικασία, η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο μια διαρκή διάσκεψη. Τα αποτελέσματα που καλούνται να δοθούν, κάποιες εισηγήσεις δηλαδή, από την σημερινή συνάντηση θα τα επαναφέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είναι στο τραπέζι ήδη η πρόταση που έχει κάνει η ελληνική πλευρά, η Κυπριακή Δημοκρατία, με δια του Προέδρου, του κ. Αναστασιάδη, μια πρόταση συγκεκριμένη για την ασφάλεια χωρίς εγγυήσεις, χωρίς παρεμβατικά δικαιώματα και χωρίς στρατό, ξένους στρατούς. Μετά την μια συμφωνία για λύση και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Εμείς υπογραμμίζουμε ότι το ζητούμενο κατά ένα μέρος έχει επιτευχθεί, δηλαδή τα θέματα της ασφάλειας δεν είναι πια δεδομένα. Δεν θεωρείται δεδομένο ότι υπάρχει μια συνθήκη εγγύσεων και θα βρούμε τα υπόλοιπα και μετά θα συνεχίσουμε με αυτή τη συνθήκη, θα την κολλήσουμε απάνω και στην ομοσπονδιακή εποχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχει πλέον καταγραφεί μέσα από μια επίσημη διάσκεψη, με την παρουσία μάλιστα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η εξίσωση της ασφάλειας πρέπει να τύχει διαπραγμάτευσης, να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση. Αυτό πιστεύουμε ότι είναι ένα σύν, βεβαίως. Δεν έχουμε φτάσει σε καμία συμφωνία. Ακούμε κι εμείς δηλώσεις, τοποθετήσεις. Όμως θα είναι σε αυτή την επόμενη περίοδο η στιγμή όπου η Τουρκία θα κρυθεί. Χρειάζεται να βρεθεί σε ένα σημαντικό θέμα. Να βρεθούν σε ακτίνα συμφωνία σε ένα σημαντικό θέμα, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος, να υπάρξει ροή των εξελίξεων για να δούμε πού κινούνται τα πράγματα. Κύριε Ζέγκο, κακά τα ψέματα, χρειάζεται η πολιτική απόφαση της Τουρκίας. Λέγονται πολλά, ο κόσμος παρακολουθεί και ένστικτο έχει και εμπειρία έχει. Χρειάζεται αυτή την ώρα να πάρει τις αποφάσεις της η Τουρκία. Και εμείς θεωρούμε ότι είναι ενισχυτικό των θέσεών μας ότι εκτός από τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο Ασφαλείας, και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή πολύ στενά, από πολύ κοντά, παρακολουθεί αυτή την διαδικασία. Θα περιμένουμε να δούμε τις τοποθετήσεις. Δεν υπάρχει καμιά ιδιαίτερα μεγάλη αισιοδοξία, γιατί ακούμε τις δηλώσεις που γίνονται από Τούρκους αξιωματούχους, όμως ταυτόχρονα είναι ένα πράγμα οι δηλώσεις και είναι άλλο η πραγματική διαπραγμάτευση. Ναι, γιατί είδαμε και τις δηλώσεις του Ερντογάν για το θέμα των κοκκίνων και της Μόρφου όσον αφορά το εδαφικό
Και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι κάτι τέτοιο δεν αποτυπώνεται στους χάρτες που έδωσε η τουρκοκυπριακή πλευρά. Δηλαδή, άλλο οι δημόσιες δηλώσεις, άλλο οι δηλώσεις που γίνονται εν όψη και των εξελίξεων που υπάρχουν στην Τουρκία για τη συνταγματική μεταρρύθμιση, και άλλο είναι το τι γίνεται μέσα στην αίθουσα των διαπραγματεύσεων καμιά φορά. Ναι, και ακόμα και για το εδαφικό που είναι ένα άλλο ζήτημα, γιατί δεν είναι μόνο τα θέματα ασφάλειας που παραμένουν ανοιχτά, ακόμα και για το εδαφικό, παρά το ότι ο χάρτης που δόθηκε δεν μας έφερε κοντά σε ακτίνα συμφωνίας, είναι σημαντικό το ότι στο εξής, αμέσως μετά, θα συνεχιστεί η διαπραγμάτευση πάνω σε χάρτη, συγκεκριμένα πλέον, mm-hmm. όχι μόνο με θεωρητικές τοποθετήσεις που και εκείνες είναι απαραίτητες βέβαια, αλλά όχι αρκετές για τα κριτήρια που πρέπει να ισχύσουν. Έχουμε λοιπόν ακόμα δρόμο να διανύσουμε, όμως εμείς δεν στεκόμαστε μόνο στην, να την πω έτσι, στην πολιτική βιομηχανία του Κυπριακού, δηλαδή τι είναι αυτή η διάσκεψη, δεν είχε ξαναγίνει, τώρα στο μέλλον θα γίνεται τέτοια διάστημα. Εμείς δεν θέλουμε να δούμε ένα μέλλον κάποιων δεκαετιών που θα συνεχίζεται αυτή η άγονη διαπραγμάτευση. Εμείς θέλουμε να υπάρξει μια τελική όθηση και αν πράγματι η διεθνή συγκυρία, τα συμφέροντα που διαπλέκονται γύρω και πάνω και μέσα στην Κύπρο, αν η Τουρκία έχει την πραγματική απόφαση να λυθεί το Κυπριακό, αυτό πρέπει να φανεί τώρα. Διαφορετικά θα πρέπει η Τουρκία να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Άρα λοιπόν αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να συνενώσουμε όλες τις δυνάμεις. Σημειώνω ότι χθες με δηλώσεις και από την Αθήνα, από το γραφείο του Πρωθυπουργού, από το Μέγαρο Μαξίμου, καταγράφεται το ότι έχουμε πετύχει αυτό τον κοινό στόχο από κοινού Κύπρος και Ελλάδα, η ελληνική πλευρά, που ο κοινός στόχος ήταν να καταγραφεί ως μέρος της λύσης του Κυπριακού μια συμφωνημένη λύση για την ασφάλεια, όχι τα δεδομένα που υπήρξαν από άλλες εποχές, να τα κληρονομήσουμε. Και από εκεί και πέρα προχωράμε την διαπραγμάτευση. Και αυτή την ώρα είναι και η έκκληση του πρόεδρου της Δημοκρατίας που άκουσα χθες. Εκεί είναι που θέλω να φτάσουμε λίγο, για το εσωτερικό μας μέτωπο. Ουσιαστικά, για να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση πολύ προσφυλή στο φίλο μου τον Λάζαρο τον Μαύρο, κάλεσε τους κόμματα του ενδιάμεσου χώρου και όσους τον πυροβολούν να βάλουν τα όπλα παραπόδας και να τα φυλάξουν για λίγο στα θικάρια μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, σταματήστε να πυροβολείτε μέσα από ενδείξεις, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι, γίνεται λόγος για ανακοχή πράγματι, γιατί δυστυχώς δίνουμε την εικόνα ότι η μεγάλη μάχη, αντί να είναι απέναντι στην κατοχή, απέναντι στις τουρκικές θέσεις, τελικά η μεγάλη μάχη δίνεται ανάμεταξύ μας και πραγματικά ώρες είναι άβολο, γιατί λέμε διάφορα. Το ότι η Τουρκία παρακάθεται σε μια, το παραλαμβάνω, θεωρώ, καταλαβαίνω ότι είναι κάτι σαν μια διαρκής διάσκεψη. Θα ξαναπάνε στη Γενέβη, ίσως και μία, ίσως και δύο φορές αν χρειαστεί. Αλλά το ότι η Τουρκία είναι εκεί ως εγκύτρια δύναμη. Τίνος είναι εγκύτρια δύναμη. Δεν είναι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν η Τουρκία είναι που βρίσκεται σε μια μεγάλη αντίφαση όταν με το έτσι θέλω λέει δεν υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία, ταυτόχρονα θέλει να είναι μέρος της εξίσωσης γιατί είναι εγκύτρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αλλά για να μην μπλέξουμε με αυτά τα σχήματα θα πρέπει να δούμε καθαρά τη μεγάλη εικόνα και εκεί πρέπει να είναι ο εθνικός μας στόχος. Ας σταματήσουμε λοιπόν έστω για λίγο αυτή την αναζήτηση να γυρέψουμε λογαριασμούς μεταξύ μας και ας προωθήσουμε τις θέσεις μας εναντίον της κατοχής, για τερματισμό της κατοχής. Αυτό είναι το ζητούμενο. Άστε. Κύριε Προδρόμο, σας ευχαριστώ. Ήθελα να μου σχολιάσετε πριν κλείσουμε λίγο και τις δηλώσεις του Σεργέη Λαυρόφ ότι κάποιοι δεν επιθυμούσαν την εμπλοκή του Συμβουλίου Ασφαλείας σε αυτή τη φάση της διαδικασίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ είπε ότι επιβάλλεται η παρουσία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε περίπτωση μιας συμφωνίας. Αυτό είναι που θα κληθεί και να την επικυρώσει αλλά και να την διασφαλίσει. Ποια είναι η δική σας θέση ως Δημοκρατικός Σύνδεσμος? Κοιτάξτε, εμείς κατ' επανάληψη είχαμε πει ότι θέλουμε και θα ήταν χρήσιμο
τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας στην βάση των αποφάσεων των οποίων δικές τους είναι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι που ακολουθούνται τη διαδικασία αυτή. Είμαστε σε μια διαδικασία που για να προχωρήσει πιάσαμε το σκέλος το ενδοκυπριακό και είπαμε ότι θέλουμε μια κυπριακή λύση, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια λύση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Άρα λοιπόν θα θέλαμε να ήταν περισσότερο ενεργά τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας σε αυτή τη διαδικασία. Αν θυμάστε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε τοποθετηθεί και με δήλωση του Προέδρου του κόμματος, λέγοντας ότι είναι στο χέρι τους. Βεβαίως, το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι ένα συλλογικό σώμα και οι δικές τους αποφάσεις, καταλαβαίνετε, δεν εξαρτώνται μόνο από την δική μας θέληση. Εν πάση περιπτώσει, η Κυπριακή Δημοκρατία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η διπλωματία μας έκανε κάθε προσπάθεια για να είναι περισσότερο ενεργός η ανάμειξη. Και αυτό δεν αποκλείεται στη συνέχεια, επειδή μέχρι τώρα έχουμε πάει έτσι. Θα ήταν θετικό για την όλη διαδικασία και για να εφαρμοστούν καλύτερα οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και για έναν πρόσθετο λόγο, τον οποίο δεν έχουμε θίξει πολύ, για την ασφάλεια εφαρμογής της λύσης. Αν τυχόν φτάσουμε σε μια συμφωνία, ένα από τα κρίσιμα σημεία είναι να νιώθει ο πολίτης, γιατί από τον πολίτη εξαρτάται τελικά, όχι από όλες αυτές τις επίσημες διασκέψεις και διαδικασίες, να νιώσει ο πολίτης ότι αυτά που συμφωνούνται θα εφαρμοστούν. Άρα λοιπόν υπάρχει ακόμα δρόμος, υπάρχει και ρόλος για το Συμβούλιο Ασφαλείας. Η δική μας θέση είναι θετική. Θα πρέπει να συμμετάσχουν ενεργότερα. Μάλιστα. Κύριε Προδόμο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από τον εκπρόσωπο τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και επανερχόμαστε. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Πίσω λοιπόν στην εκπομπή μας είναι ο Άστρα 92.8. Είναι η πρωινή μας έκθεση. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Ζένιος. Πάμε να ακούσουμε και από την ΕΔΕΚ πώς βλέπουν τα πράγματα. Ο Δήμαρχος Λευκάρων, Σοφοκλής Σοφοκλέους. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Βεβαίως, ο Δήμαρχος Λευκάρων δεν είναι απλά ο Δήμαρχος των Λευκάρων, είναι ηγετικός στέλεχος του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών της ΕΔΕΚ. Έχετε και γνώμη και άποψη πέραν από την τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία υπηρετείτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έστω και με διακοπές. Το βασικό μας το ζήτημα αυτή την ώρα που συζητάμε όλοι είναι το κυπριακό και θέλω να ξεκινήσουμε λίγο, θέλω να δω τις δικές σας απόψεις, πώς βλέπετε τα πράγματα, πόσο έχουμε ξεφύγει αν θέλετε. Καταρχάς δεν θα ξεφύγω από την κλασική τοποθέτηση, δηλαδή πια ότι η Τουρκία κρατά το κλειδί της λύσης του κυπριακού προβλήματος. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι και στη Γενέβη απεδείχθη περίτρανα ότι η Τουρκία, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται να έχει διάθεση να σπρώξει τα πράγματα προς μια θετική κατεύθυνση που δεν είναι άλλη παρά η λύση του κυπριακού προβλήματος. Η συμπεριφορά του Ερντογάν, η αλαζονική και προ και κατά και μέχρι και τώρα μετά δηλαδή την Γενέβη, είναι προκλητική με τις γνωστές δηλώσεις του και κατ' επέκταση του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας και βέβαια της υποτελούς διοίκησης. Ως εκ τούτου λοιπόν πρέπει να κρατήσουμε πρώτο ότι η Τουρκία παραμένει αδιάλλακτη παρά την τεράστια προσπάθεια που καταβάλουμε να δει η ελληνοκυπριακή πλευρά. Θα έλεγα όλος ο πολιτικός κόσμος, ο ελληνοκυπριακός κόσμος, για μια προοπτική λύση, διότι αγωνιούμε πρώτα και πάνω απ' όλα εμείς να δώσουμε λύσεις στο ζήτημα που μας ταραμίζει εδώ και στα δύο χρόνια. Από εκεί και πέρα, οφείλω να τονίσω ότι πρέπει να σπρώξουμε τα πράγματα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, όσο μπορούμε και να δώσουμε και να δίδουμε φυλή ζωή σε αυτό το διάλογο. Και λέω φυλή ζωή σε αυτό το διάλογο, διότι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να αντιληφθούν όλοι εδώ ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος, άλλη λογική παρά από τον διάλογο για να υπάρξει πιθανότητα λύση του κυπριακού προβλήματος. Δεν μπορεί να υιοθετήσουμε σιωπηρά, τονίζω σιωπηρά, την αντίληψη
εκείνοι από εκεί και εμείς από εδώ ή διαζευτικά να υιοθετήσουμε την πολιτική πρακτική ότι όπως είμαστε, είμαστε καλά. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Θα έρθουν πολύ δύσκολες μέρες, θα υπάρξουν πολλές δυσκολίες στην οικονομία μας, να δεν υπάρξει λύση του Κυπριακού, θα υπάρξουν πολιτική αποσταθεροποίηση τα επόμενα χρόνια, δεν υπάρξει λύση του Κυπριακού προβλήματος, δεν θα είμαστε όπως είμαστε σήμερα. Είναι ψευδέστηση αυτό αν το πιστεύουν κάποιοι. Ως εκ τούτου λοιπόν καταθέτω την θέση που είναι ξεκάθαρη, κρυστάλλινη, ότι πρέπει να σπρώξουμε τα πράγματα στο διάλογο. Το τρίτο που έχω να πω, και σας προκαταλαμβάνω πιθανόν και σε ερωτήματα. Το τρίτο που έχω να πω είναι ότι θα έπρεπε να προετοιμαστεί κατά την εκτίμησή μου καλύτερα η Γενέβη. Και λέω καλύτερα η Γενέβη και θέλω να είμαι επίσης σαφής και ξεκάθαρος. Λέγαμε πάντοτε ότι για να πάμε σε μια διεθνή διάσκεψη, σε μια πολυμερή διάσκεψη, όπως θέλετε ονομάστε, που έγινε πολλής λόγος, θα πρέπει να είμαστε πολύ κοντά σε λύση. Μια χτίνα πριν τη λύση του Κυπριακού προβλήματος. Υπήρχαν πολλά ανοιχτά ζητήματα που δεν συμφωνήθηκαν. Θα έλεγα αντίστροφα ότι τα μεγάλα ζητήματα δεν συμφωνήθηκαν και πήγαμε στη Γενέβη. Από τη μια θέλαμε να παραστούν και ως τα, λέω, τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θέλαμε να είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέω ορθά, να είναι παρόν ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, πολύ σωστά. Από την άλλη πλευρά τονίζαμε ότι θα έπρεπε να είμαστε πολύ κοντά στη λύση για να γίνει όλη αυτή, θα έλεγα, η διάσκεψη που να έχει προοπτική, να έχει βάθος και βεβαίως να νομιμοποιείται πολιτικά. Λέω να νομιμοποιείται πολιτικά γιατί φαίνεται ότι υπήρχαν και υπάρχουν πολλά ακόμα ανοιχτά κεφάλια. Δηλαδή, αν το πάρουμε λίγο, ναι, αντίστροφα, αν αυτή η διάσκεψη ήταν, αν θέλετε, και αυτό το οποίο ενδεχομένως να έσπρωχνε λίγο τα πράγματα για να υπάρξει μια ροή εξελίξεων. Σίγουρα. Θα μπορούσε να το δει κανένας και από την αντίστροφη πλευρά, αλλά τα γεγονότα δεν μας απαντούσε αυτό το ερώτημα. Mm-hmm. Δηλαδή, και θέτω ένα ερώτημα, αν θέλετε, για χάρη του διαλόγου. Εάν τώρα δεν καταλήξουμε πουθενά, εγώ εύχομαι να καταλήξουμε και εσείς και όλος ο κόσμος. Τώρα, αν δεν καταλήξουμε και οδηγηθούμε μετά από αυτή την παράταση που έχουμε, που δόθηκε, αν θέλετε, μια παράταση σε επίπεδο τεχνοκρατών και βεβαίως να επανέλθουμε σε επίπεδο πολιτικό, αν πάμε σε ένα νέο αδιέξοδο, σας ερωτώ, είναι εύκολο ξανά να ξεσηκώσουμε, το είπα κατ' επανάληψη αυτές τις μέρες, όπου μπόρεσα βεβαίως, να ξεσηκώσουμε όλο τον πολιτικό κόσμο της Ιφηλίου? Είναι εύκολο ξανά να επανέλθουμε σε μια διάσκεψη, σε μια πολυμερή, σε μια διεθνή διάσκεψη όπου θα ξαναφέρουμε εκεί στο τραπέζι, αν πάμε σε αδιέξοδο, τονίζω για δεύτερη φορά, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Πρόεδρο και Πρωθυπουργό Τουρκίας-Ελλάδος και βεβαίως την δική μας παρουσία και τον Τουρκοκυπρίο. Εγώ εκτιμώ πολιτικά και μόνο ότι δεν είναι εύκολο ξανά, τουλάχιστον στα επόμενα 1-2 χρόνια. Μην ξεχνάτε τι συμβαίνει σήμερα στην Τουρκία και βεβαίως οι εκλογές που θα έχουμε τον επόμενο χρόνο εδώ. Άρα λοιπόν, με δεδομένες τις εξελίξεις στην Τουρκία, για να σας διακόψω για λίγο, παρόλο που διακόψω και τον ρυθμό της σκέψης, με δεδομένες τις εξελίξεις στην Τουρκία και ότι αναμένεται Μάρτιο ή αρχές Απριλίου ο Ερντογάν να κινηθεί για το δημοψήφισμά του, πιστεύετε ότι θα υπάρξουν κάποιες εξελίξεις τέτοιες που να δίνουν μια ανάσα σε αυτόν τον διάλογο πριν από τότε? Δηλαδή η Τουρκία θα κάνει το βήμα της πριν προχωρήσει στο δημοψήφισμα ο Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν για την συνταγματική μεταρρύθμιση στην Τουρκία? Κοιτάξτε, στην πολιτική ποτέ μην πεις ποτέ. Αυτό θέλω να το υπογραμμίσω. Ποτέ μην πεις ποτέ. Άλλωστε υπάρχει και το παράδειγμα της Συρίας που έκανε. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως, ως εκτίμηση πολιτική, δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει πρωτοβουλία από την Τουρκία τους επόμενους τουλάχιστον μήνες. Η δική μου εκτίμηση. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Σοφοκλώση, δεν ξέρω αν αν θέλετε να σχολιάσετε λίγο την δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, την έκκληση του, αν θέλετε, χθες βράδυ για εκεχηρία. Αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτή την πολεμική που δέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα μου επιτραπεί ο όρος, η δική σας η τοποθέτηση, η σημερινή, και όχι και μόνο η σημερινή, η δική σας η τοποθέτηση δείχνει ότι υπάρχει η διάθεση για, όχι απλά για εκεχηρία, αλλά και για κάποια έτσι συνεργασία, έτσι ώστε να προχωρήσουμε προς το κοινό όφελος, που το κοινό όφελος είναι να βρεθεί μια λύση του Κυπριακού και μετά, αν όχι, τότε να επιρριφθούν και οι ευθύνες ή όποιες ευθύνες υπάρχουν.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μονόδρομος η ενότητα πολιτικών δυνάμεων. Και πάντοτε όταν βγαίνω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα εκφράζω αυτή την θέση τολμώντας σε έναν βαθμό να διαφοροποιούμε αν είναι διαφοροποίηση. Γιατί δεν το θεωρώ διαφοροποίηση, το θεωρώ πολιτικό μου καθήκον. Οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου πρέπει να είναι ενωμένες. Και όταν λέμε ενωμένες βεβαίως, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι πρέπει να υπάρχει προκαταβολικά ενημέρωση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα θέματα τα οποία προκύπτουν και βεβαίως από την άλλη πλευρά να γίνεται μια σύνθεση στο Εθνικό Συμβούλιο. Νομίζω το Εθνικό Συμβούλιο, δηλαδή μέσα από την ερώτησή σας καταθέτω και πρόταση, δεν ξέρω, δεν είναι καινούργια βεβαίως, αλλά την καταθέτω. Νομίζω ο τρόπος που συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο έχει κλείσει τον κύκλο του εδώ και καιρό. Πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα. Και λέω αυτό το πράγμα γιατί θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σώμα, όπως θέλετε ονομάστε το Σώμα Εθνικής Πολιτικής, είπαμε παλιότερα, εν πάση περιπτώσει ένα σώμα τέτοιο, που ουσιαστικά να στηρίζεται από τεχνοκράτες, επιστήμονες, μιλώ πάντοτε για το Εθνικό Συμβούλιο, όπου εκεί οι πολιτικές δυνάμεις θα καταθέτουν τις απόψεις τους, αλλά εκεί θα χαράσετε και θα παράγεται πολιτική. Να μην κατατίθενται απλά οι πολιτικές απόψεις των κομμάτων που νομίζω όλοι συμφωνούν ότι είναι απόλυτα σεβαστές. Δεν θα φημωθεί κανένας σε καμία περίπτωση, κανένα κόμμα, βεβαίως ούτε ΕΔΕΚ θα φημωθεί. Αυτό το τονίζω. Δεν το επιδιώκουμε, δεν το επιθυμούμε, δεν το θέλουμε και δεν υπάρχει πρόεδρος της Δημοκρατίας που θα το ήθελε. Υπερασπίζουμε αυτή την άποψη. Άρα λοιπόν πρέπει να ξαναεπαναξιολογήσουμε τον τρόπο που συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο. Βεβαίως αυτή η θέση που καταγράφεται αυτή τη στιγμή στην εκπομπή σας δεν είναι νέα, δεν είναι καινούρια. Οφείλω να το παραδεχτώ. Αλλά αν συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο, τότε θα κλαίμε για χαμένη πατρίδα. Άραστε. Δηλαδή από τη μια ο καθένας να θέλει να αυτοδικαιωθεί περίπου στη λογική. Προσέξτε, περίπου στη λογική, εγώ το είπα, εγώ το πρόβλεψα. Μα τι είπαμε. Τι προβλέψαμε, απαντώ δηλαδή στο ερώτημα που θέτω στον εαυτό μου. Τι είπαμε και τι προβλέψαμε. Δηλαδή ότι η Τουρκία είναι αδιάλακτη. Βέβαια δεν θέλει κανένας να φτάσει στο σημείο ελάλουσα τα εγώ. Το θέμα είναι. Ακριβώς. Να μην φτάσουμε. Και πρέπει να βρεθεί λύση. Ή περίπου ακούμε δηλώσεις ακόμα και από την Εκκλησία, αν τολμώ να πω περίπου, ότι ξέρετε η Τουρκία θέλει να καταλάβει ολόκληρη την Κύπρο ή έχει επεκτατικούς σκόπους. Μα καλά, αυτό είναι πρόβλεψη. Αυτό είναι καινούργιο. Αυτό διαφωνεί κανένας. Το ερώτημα που τίθεται και πρέπει να απαντήσουμε, κλείνω με τούτο, όλοι μας, πολιτική ηγεσία, θα έλεγα και εκκλησία που παρεμβαίνει κατά καιρούς. Με ποιον τρόπο, πώς, πότε και με ποιον τρόπο θα λύσουμε το Κυπριακό. Αν το απαντήσει κανείς, τότε εγώ θα υποκληθώ σε αυτό. Μάλιστα. Κύριε Σοφοκλώση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Σοφοκλής Σοφοκλέος, εκ μέρους της ΕΔΕΚ. Πάμε και στο Δημοκρατικό Κόμμα. Ο Μαρίνος Μουσιούτας είναι μαζί μας. Κύριε Μουσιούτα, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα διαδικαστικά ή από την έκκληση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για ανακοχή. Από τι προτιμάτε? Από όπου θέλετε. Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτό, στην έκκληση του Πρόεδρου. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα εσωτερικά μας. Γιατί εδώ και αρκετό καιρό διαπραγματευόμαστε πολύ μεταξύ μας και εσείς ως πολιτικοί. Και εμείς ως μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλος ο λαός που δείχνει ενδιαφέρον με τον τρόπο του. Ναι, διαπραγματευόμαστε καμιά φορά μεταξύ μας περισσότερο από όσο θα έπρεπε να ασχολούμαστε να βρούμε τα κοινά, την κοινή συνισταμένη με βάση την οποία θα διαπραγματευτούμε με την άλλη πλευρά. Και θέλω λίγο το σχόλιο σας το γενικότερο. Αν θέλετε, έχουμε μια διαδικασία σε εξέλιξη. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός λέει ότι είναι η συνέχεια, είναι σε εξέλιξη η διεθνής διάσκεψη. Αυτή τη στιγμή είναι σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Θα επανέλθουν οι Υπουργοί Εξωτερικών και βεβαίως και οι Πρωθυπουργοί των Εγκυτριών Δυνάμεων, εάν και εφόσον βρεθεί κοινό έδαφος. Κοιτάξτε, ο υγιής διάλογος, η ανταλλαγή απόψεων, θέσεων, ακόμα και η διαφορετική άποψη, δεν είναι κάτι κακό και το ξέρετε σε μια δημοκρατία. Είναι υγιές στοιχείο, το οποίο όταν γίνεται μέσα σε κόσμια πλαίσια, χωρίς φανατισμούς ή πράξεις οι οποίες να καταλύουν τη δημοκρατία, νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι θεμητό από όλους. Τώρα, αν η αφορατική άποψη που λέγεται είναι αυτό που ζητούσε ο Πρόεδρος, και δεν νομίζω να είναι αυτό που ζητούσε ο Πρόεδρος, ο Πρόεδρος είπε στη δήλωσή του ότι θα πρέπει να γίνει σαν κάποια ανακοχή, αν το πάρω έτσι, αλλά δεν είμαστε σε πολύμη κατάσταση για να γίνει ανακοχή. Ο καθένας εκφράζει τις θέσεις του και τις απόψεις του. Αυτό που οφείλει ο καθένας να κάνει, και εμείς και όλοι, όλα και τα μέσα και όλοι, είναι
να εξωτερικεύουν ως ένα σημείο κάποια θέματα, παρόλο που μπορεί να πιστεύουν περισσότερα, και αυτό κάνουν πιστεύω τα κόμματα, να μένουν μέχρι σε ένα σημείο, μέχρι κάποια κόκκινη γραμμή που βάζουν οι ίδιοι. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει, ό,τι και να γνωρίζει, να το πάρω ένα παράδειγμα, mm-hmm. ό,τι και να γνωρίζει, γνωρίζουμε ότι υπήρχε κάποια διαφορά που ελέγχθηκε στις εφημερίδες μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου. Και να το γνωρίζεις, αυτό δεν θα βγεις να το πεις. Θα το πεις στο χώρο που πρέπει, στο Εθνικό Συμβούλιο, κατηδίαν στον Πρόεδρο. Δεν είναι η ώρα να βγεις να το πεις προς τα έξω. Και δεν είδα κανένα να βγει να πει προς τα έξω κάτι τέτοιο. Αντίθετα, προσπάθησαν, με όσα γνωρίζουμε, προσπάθησαν από όλα τα κόμματα για να είμαστε εμείς, να αφήσουν κάποια πράγματα πίσω. Ειδικά όλες αυτές τις μέρες, έτυχε και εγώ να είμαι σε πάνελ όπως και πολλοί άλλοι και είδα ότι η ρητορική που ακολουθείτε ήταν πολύ μειωμένων τόνων σε σχέση με ό,τι μπορεί να λέγεται του προηγουμένως. Και αυτό συνεχίζει να γίνεται. Τώρα αν θα πρέπει να είναι να μην λέει κανένας τίποτα διότι θα υπάρχουν οι διαπραγματεύσεις, νομίζω δεν ήταν αυτό το ζητούμενο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όχι, ούτε εγώ πιστεύω ότι ήταν αυτό το ζητούμενο. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό, όμως θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό τα κόμματα κρατούν ένα επίπεδο σε αυτή τη συζήτηση. Μπορεί κάπου να είναι πιο έντονες, το δέχομαι, κάπου να είναι πιο ήπιες. Δεν ξεφεύγουν από κάποια πλαίσια τα οποία θα πρέπει όλοι να τηρούμε. Εντάξει, οι ανησυχίες είναι θεμητό να υπάρχουν, άλλωστε είναι αυτές που σε κρατούν και σε εγρήγορση καμιά φορά σε μια διαδικασία διαλόγου όπως γίνεται τώρα για το Κυπριακό. Κοιτάξτε, αν διαπιστώσετε ότι ένα κόμμα κάποιος βγαίνει και λέει κάτι απλώς για να το πει, απλώς για να είναι αντίθετος με τον άλλο, αυτό θα το έλεγα ότι είναι καταδικαστέο. Είναι αυτό που είπε και ο κύριος Σόκλες, αν λες κάτι για να επέλθει η δικαίωση μετά στα όσα είπες. Είναι ένα θέμα και αν επιθυμείς πραγματικά να βρεθεί μια λύση ναι. και όχι να λες εγώ σας τα έλεγα, τότε είναι διαφορετικό ναι. Έχω την εντύπωση όμως ότι δεν είναι σήμερα που συζητούν εδώ και χρόνια, αλλά αν πάρω τους τελευταίους 6 μήνες θα θυμούμαστε όλοι ότι λίγο πολύ οι θέσεις του κάθε κόμματος ήταν οι ίδιες, δεν ήταν κάτι που θυμήθηκε να το πει σήμερα για να πει αύριο αδικαιώθηκα, παρόλο που δεν πήγαν κατά πράγματα εγώ δικαιώθηκα ότι το έλεγα. Οπότε δεν θα ήθελα να το βάλω στη βάσανο ότι λέγεται από κάποιον για να το πει. Είναι οι θέσεις του σεβαστές και αντίθετα όμως είναι σεβαστές. Βεβαίως είναι σεβαστές. Για να το θέσουμε λίγο σε επίπεδο πρακτικό. Πριν από λίγο, μιλώντας με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, ο κ. Άνδρος Κυπριανού είπε ότι σε γενικές γραμμές έγιναν κάποια θετικά βήματα σε αυτή τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η θέση του Δημοκρατικού Κόμματος, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, είναι εντελώς διαφορετική. Η θέση του Δημοκρατικού Κόμματος ότι ήταν, όπως αναφέρω πρώτος, είπε τη φράση, αλλά δεν μια τρύπα στο νερό. Εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό και από το εξής. Πράγματι, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ανάφερε στην αυτή ομιλία του ότι μιλούμε για την Κυπριακή Δημοκρατία, για τις δύο κοινότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό όμως δεν φάνηκε στο τέλος στην ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών. Πράγματι, ο κύριος Γιούγκερ ήταν παρόν στη διάσκεψη. Ο κύριος Γιούγκερ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι του. Το μείνει απαθή σε μια γωνιά, ενδιαφέρθηκε, πλην όμως τη διάσκεψη, αυτό που έγινε ήταν η κάθε πλευρά να αναφέρει τις δικές της θέσεις. Δηλαδή, εμείς τη δική μας, η τουρκοκρατική κοινότητα τη δική της, η ελληνική κυβέρνηση τη δική της, η τουρκία τη δική της. Έχει διαφορετική προσέγγιση τελικά η ελληνική κυβέρνηση από την κυπριακή κυβέρνηση. Εξ όσων ακούμε, δεν υπάρχει διαφορά στην προσέγγιση της ελληνικής κυβέρνησης με την κυπριακή κυβέρνηση και ουέ και αλίμονο. Να υπήρχε κάποια διαφορά σε τέτοια ώρα. Και να υπάρχει την κρίβη. Και να υπάρχει την κρίβη. Και δυστυχώς, και δεν με εύχομαι κανένα για να μην παρεξηγούμαστε, από την επόμενη μέρα, κάποιοι στην Κύπρο άρχισαν να βάζουν κατά του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, κατά της ελληνικής κυβέρνησης. Και δίκαιο να είχαν, που εμείς λέμε δεν είχαν δίκαιο, δεν έπρεπε να. Είναι αυτό που λέγατε προηγουμένως. Ναι, αλλά από την άλλη, είναι και κάποιοι που από την επόμενη μέρα βγήκαν να στηρίξουν τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών σε αντιδιαστολή με το πόσο στηρίζουν τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γι' αυτό ρωτώ αν υπάρχει διαφορά. Ότι μεταξύ της ελληνικής και της κυβέρνησης δεν υπάρχει διαφορά ή δεν αφήνεται να φανεί ότι υπάρχει διαφορά. Τώρα, άρα η στήριξη που πρόσφερε το Δημοκρατικό Κόμμα στον κύριο Γκοτζά ήταν ουσιαστικά εναντί των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Όχι. Όχι έναντι επειδή γράψαν αυτά. Κυκλοφορούσαν συνεχώς διάφορα, ακόμα και ότι παρετήθηκε και δεν θα είναι στη νέα διαπραγματευτική ομάδα της ελληνικής κυβέρνησης, που είναι δικαίωμα της ελληνικής κυβέρνησης, είχε ακουστεί και διαψεύστηκε από ό,τι ξέρω από τη Μαξίμου. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει με πλήρη ενημέρωση οι πολιτικοί αρχηγοί στο Εθνικό Συμβούλιο να χαράξουν μαζί με τον Πρόεδρο τη στρατηγική, να καλέσει ο Πρόεδρος στο Εθνικό Συμβούλιο, διότι ο Πρόεδρος ζητά, αν εντάξει λέξει ένα αποχή δεν μου αρέσει, ζητά να υπάρχει νυφαλιότητα, να το πω έτσι. Μα όταν ζητάς από κάποιον κάτι, πρέπει να είσαι και εσύ έτοιμος με τις πράξεις σου και συνέργειες ή τις παραλήψεις σου, σκόπιμες ή μη, να φροντίζεις και εσύ προς την ίδια κατεύθυνση. Όταν αρκετά των κομμάτων πρώτης Γενέβης, και δεν λέω ότι αυτό, επειδή έγινε αυτό πρέπει να συνεχίσει να γίνονται κακά πράγματα, όταν πρώτης Γενέβης υπήρχε έντονη η αντιπαράθεση μεταξύ κομμάτων και Προέδρου, ότι κύριε Πρόεδρε, δεν μας ενημερώνεις ή δεν μας αφήνεις να δούμε, ή όχι, ο κύριος Χριστόφιας άφηνε να δουν τα έγγραφα του Εθνικού Συμβουλίου. Τότε ήταν καλή και τώρα δεν είναι καλή. Θα μου πείτε διαρρέουν. Βρέστε ποιο διαρρέει και κόψετε το. Mm-hmm. Αν είναι κάποιος που το κάνει σκοπίμως και διαρρέει κάποια γραφά, τη διαρροή είναι κάκιστο θέμα. Δεν προσφέρει καμία υπηρεσία έτσι κι αλλιώς. Καμία υπηρεσία. Όπως και το να προσπαθούμε να βρούμε ψεγάδι στις σχέσεις, αν προσπαθούμε να βρούμε ψεγάδι στις σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου. Είναι το στήριγμα μας. Ήταν και είναι το στήριγμα μας αυτή τη στιγμή. Είμαστε ανεξάρτητο κράτος, όμως το πιο φύλα προσκύμενο κράτος σε εμάς είναι η Ελλάδα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι και οι δύο κυβερνήσεις, τόσο από τη Λευκοσία όσο και από το Μαξίμου, βγαίνει προς τα έξω με τον πιο επίσημο τρόπο. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Λέω, και διάφορα να έχεις, δεν τη βγάζεις προς τα έξω, προσπαθείς να τη λύσεις, διότι και οι δύο προοδεύουν προς την ίδια κατεύθυνση. Το ίδιο κυβερνητικοί αρχηγοί μαζί με τον Πρόεδρο θα πρέπει να ενημερωθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό από τον Πρόεδρο να χαράξουν μαζί πορεία. Κοιτάξτε, σε κάποια φάση μπαίνει και η ανθρώπινη διάσταση μέσα. Όταν εγώ νιώθω ότι εσύ προσπαθείς να μου αποκρύψεις κάτι, είναι επόμενο και λέω εσύ για είναι επόμενο και εγώ σε κάποια φάση να είμαι καλά. Για να θέλω να μου αποκρύψει κάτι, δεν μου έχει εμπιστοσύνη και ξεκινούν διάφορα. Είναι δουλειά όλων να βάλουν το λιθαράκι, ούτως ώστε σαν ομάδα να προχωρήσουμε μπροστά. Νομίζω ότι αυτή η ευθύνη, ένα λεπτό, βαραίνει τον προπονητή, βαραίνει τον υπεύθυνο. Βαραίνει τον επικεφαλής, αν θέλετε, όπως. Επικεφαλής. Βεβαίως, όταν βγαίνουμε και λέμε εκ προημίου, εγώ δεν σε εμπιστεύομαι, κύριε Αναστασιάδη, τότε είναι δύσκολο. Δηλαδή, λειτουργεί και ανάποδα αυτό το οποίο λέτε. Καταλαβαίνω τι λέτε. Λειτουργεί και ανάποδα. Είναι θέμα των πολιτικών ηγεσιών να καθίσουν και να τα βρουν σε αυτή την περίπτωση. Αυτό δεν νομίζω να έχει κανένας ένσταση. Και φαντάζομαι ο λόγος της παρουσίας της συνοδείας του Πρόεδρου από τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών των κομμάτων ήταν αυτός. Διαφωνούσαμε με τον Πρόεδρο, αρκετά από τα κόμματα. Πήγαν όσοι, θα μπορούσαν εκεί ίσως με τις γνωριμίες τους, με τις γνώσεις τους, με την ανταλλαγή απόψεων, να μπορούσαν να προσφέρουν κάτι αν και όταν τους ζητεί του. Γι' αυτό πήγαν. Θέλω να πω ότι άλλαξε η θέση. Δραματικά η θέση των κομμάτων που διαφωνούσαν και επειδή πήγαν στη Γενέβη, όχι, είχαν τις θέσεις τους, πήγαν όμως και πιστεύω ότι θα ξαναπάνε αν χρειαστεί. Αυτά όμως που βλέπει κάποια πλευρά, και μπορεί να πω για το Δημοκρατικό Κόμμα, οι οποίοι άλλα κόμματα χαρακτηριζούν σημειολογικά, για μας δεν είναι σημειολογικά. Για μας η σημασία είναι ότι φεύγοντας από αυτή τη διάσκεψη που, όπως είπατε προηγουμένως, συνεχίζεται και φυσικά συνεχίζεται. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων στην Γενέβη, ότι θα συνεχιστεί σήμερα με τεχνοκράτες και μετά θα επανέλθει, δεν ξέρω πότε τελικά. Σημασία έχει φεύγοντας από αυτή τη διάσκεψη, είτε να τελειώσει με ένα θετικό αποτέλεσμα που θα έρθουμε όλοι στην Κύπρο να το επεξεργαστούμε και να προχωρήσει σε δημοψήφισμα, κάτι θετικό, είτε αν δεν καταλήξει,
να μην φύγουμε σαν Κυπριακή Δημοκρατία λαβωμένη, να μην φύγουμε με βαρύδια από αυτή τη διάσκεψη, το οποίο στο μέλλον, όποτε κοντινό ή μακρινό, θα τα έχουμε να τα απέναντί μας και να μας βαραίνουν. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Είναι, και να έχουμε υπόψη μας πάντα, διότι κάποια στιγμή κάποιοι δεν το είχαν υπόψη τους ή δεν έλεγαν έτσι, ότι δεν είναι με τον κύριο Ακιντζή που διαπραγματευόμαστε. Μακάρι να ήταν μόνος τον κύριο Ακιντζή και δεν πραγματευόμαστε. Είναι με την Τουρκία. Και η Τουρκία φάνηκε ξεκάθαρα ότι οι θέσεις που είχε, τις έχει και συνεχίζει τις έχει, και μάλιστα με πιο προκλητικό τρόπο. Και βλέπουμε την Τουρκία του σήμερα ποια είναι. Άρα βρισκόμαστε... μην ξεχνούμε ότι είναι η Τουρκία που έχουμε να... Τα μακρά κοντά έγιναν, όπως λέει και ο λαός μας. Είναι σε μια διαδικασία. Θα φανούν και οι προθέσεις της Τουρκίας. Κύριε Μουσουτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό. Οι προθέσεις της Τουρκίας φαίνονται. Βεβαίως, οι προθέσεις... Δεν πιστεύω να έχει Κύπρο μου βλέπει και την προθέση της Τουρκίας. Οι προθέσεις της Τουρκίας επαναλαμβάνονται δημόσια, επαναλαμβάνονται δημόσια με κάθε αφορμή, ναι. Όλοι αυτοί οι παράγοντες που είδα στη Γενέβη και ακόμα και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας που δυστυχώς δεν ήταν και εύχομαι να είναι σε μια επόμενη, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε πολλοί φίλες χώρες μέσα στα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να ξασκήσουν την επιρροή τους, όχι προς εμάς. Προς την Τουρκία, ούτως ώστε αυτές οι μαξιμαλιστικές θέσεις που κάθε λίγο και λιγάκι αναφέρει ο Ερντογάν να ελαττωθούν για να μπορέσει να έρθει μια συμβιβαστική λύση που όλοι ζητούμε για τον Κυπριακό. Mm-hmm. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μουσούτα. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Yes. Πάμε αμέσως σε διαφημίσεις και αμέσως μετά το αθλητικό παράθυρο. Φάγαμε και λίγο χρόνο από την Κατερίνα. Σε πολύ λίγο η αθλητική σας ενημέρωση. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Καλημέρα και καλό δρόμο με τα σούπερ μοντέλα SUV της Nissan. Τώρα με άμεση παράδοση και σε ειδικές τιμές. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Θα θυμώσει και ο Λοΐζος προεξημερώμα γιατί αργήσαμε τα αθλητικά. Ο Λουίς. Ο Λουίς θα θυμώσει γιατί αργήσαμε λίγο. Α, Λοΐζος το όνομα του. Λοΐζος είναι ο Λουίς. Καλημέρα, Λουί. Καλημέρα, Λουί. Ξεκίνησε και περπάτημα ο Λουίς. Φράγκικο νομίζω το ναι, Λουίς. Ναι. Ξεκίνησε και περπάτημα και. Πώς είναι πρώτερα. Όχι, Μαρία. Έρχεται, περπατά μάλλον από εδώ μεριές. Πάει δασάκινο Λουίς σήμερα. Ο Λουίς το πολύ να πάει μέχρι καμιά μπειραρία να κατεβάσει καβαρέλι μπύρες την ώρα του μάτς και μετά. Καλημέρα, μπορεί... εμπρόι. Λοιπόν. Τι έχουμε σήμερα στο δασάκι. Έχουμε αγώνες κυπέλου. Α. Εντάξει, στο δασάκι επικεντρώνεται το ενδιαφέρον από τις σημερινές τρεις επαναληπτικές αναμετρήσεις. Ποιες είναι? Εθνικός Ομόνοια. Τι ώρα? Στις 5. Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα υπάρχει ενδιαφέρον και μεγάλο. Η εισιτήρια θα έχει μόνο στο γήπεδο, μετά και το χθεσινό πάρε δώσε ανακοινώσεις. Άκουσα τον Κίκη που έλεγε τα έστειλα τα εισιτήρια. Η Ομόνοια έλεγε ότι δεν τα πήρε. Χάθηκαν στον δρόμο, τι έγινε? Δεν ξέρω που εμείνας είναι τα εισιτήρια. Η ουσία είναι ότι η Ομόνοια ανακοίνωσε αργά το βράδυ ότι παρέλαβε τα εισιτήρια. Ήταν δύσκολο να γίνει η προπόληση και έτσι ανακοίνωσε ότι εισιτήρια θα έχει στο γήπεδο στις 3 η ώρα. Και έτσι οι φίλοι της Ομόνοιας μπορούν να προμηθευτούν από εκεί. Στις 6 η ώρα είναι το Καρμιώτης ΑΕΚ και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί το παιχνίδι του πρώτου αγώνα έληξε 2-1, οπότε είναι... Και έχει και ένα ενδιαφέρον ότι θα διεξαχθεί λίγα μέτρα πιο εκεί σε ένα άλλο γήπεδο. Δηλαδή ο επαναληπτικός από το ΑΕΚ Αρένα θα πάει στο Γασιζή. Θεωρητικά έδρα της... Ναι. Της Καρμιώτισσας. Ναι, δεν έχω πάει στο Ακαρένα, είναι τόσο κοντά στο Γασιζή όσο... Είναι δίπλα από το Γασιζή, που είναι? Καλά ρε Κωνσταντίνε, μην μου κάνουμε σαν το Σιουχερλί. Τώρα η σκάλα πώς είναι ρε φίλε? Είναι κοντά, είναι στο χώρο του Γασιζή. Η σκάλα δεν έβγες ποτέ σου? Ναι, έτυχε να πάω. Αλλά εννοώ κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Είναι κοντά, ας πούμε, το γήπεδο της Ανόρθωσης. Με το Αμόχωστος. Με το Αμόχωστος. Είναι ναι. Τόσο κοντά το. Είναι ακόμα πιο κοντά το ΑΕΚ Αρένα με το Γασιζή. Είναι στους χώρους του Γασιζή, νομίζω. Ναι, ναι. Είναι κοντά. Okay. Είναι κοντά. Άρα να πάμε περπαϊδί, αυτό ρώτησα. Λοιπόν, έτσι για να χαλαρώνουμε, γιατί είναι και πρωί.
Το παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 3 Εθνικός Άσιας Ολυμπιακός Λευκοσίας, ο άλλος αγώνας, και το άλλο ενδιαφέρον είναι στις 7 από ΑΠΟΕΛ Νέα Σαλαμίνα. Είναι ο πρώτος αγώνας, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, για την φάση των 16. Ο επαναληπτικός θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Στα υπόλοιπα θέματα, νέα σελίδα, νέος πρόεδρος ο Ανδρέας Παντελής στην Ανόρθωση. Νέος πρόεδρος, ο παλιός. Ο παλιός, ναι. Μετά από 8 χρόνια και κάτι επέστρεψε στα διοικητικά της Ανόρθωσης. Και αυτό που χρειάζεται, τα έλεγαμε και χθες με την Έλπης, είναι στην Ανόρθωση, είναι η ενότητα, γιατί μην νομίζουν μερικοί ότι ο Ανδρέας Παντελή σε χρόνο ρεκόρ θα κάνει θαύματα. Η Ανόρθωση έχει προβλήματα, γιατί ξέρεις, το μυαλό του κάθε ανορθωσιάτη υπάρχει αυτό η περίοδος πέρα από τα γεγονότα του 2008, ενώ το Champions League και όλες εκείνες οι επιτυχίες που είχε ζήσει. Ακόμα και εγώ που δεν είμαι οπαδός της Ανόρθωσης, όταν ακούω Ανδρέας Παντελής, τον θυμάμαι. Έτσι. Γιατί με είχε καλέσει για να τον αυτό, να παρακολουθήσω το match της Ανόρθωσης με την Ίντερ. Το 3-3. Του Μουρίνιο, ναι. Ήταν μεγάλη εμπειρία. Ναι. Και εκεί εγώ με αυτήν την Ανόρθωση έχω ταυτίσει τον Ανδρέα Παντελή, για να είμαστε δίκαιοι. Δηλαδή, ναι, με την Ανόρθωση. Και ο κόσμος Ανόρθωσης, γι' αυτό και ο κόσμος μετά από τόσα χρόνια βλέπω ότι η Ανόρθωση δεν πάει καθόλου καλά. Νιώθει ότι χρειαζόταν ο Ανδρέας Παντελή. Τέλος πάντων, να σου και οι πληγές του παρελθόντος, είναι όλα ναι, μαζί. Ναι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση θετική είναι η μαγιά του κυρίου Χρήστου Πουλαΐδη. Δεν ακούμε παράγοντες, Κωνσταντίνε, να βγαίνουν και να απολογούνται και να αναλαμβάνουν μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ανόρθωση. Συνήθως οι παράγοντες την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια ή αφήνουν αιχμές για άλλους. Όταν είσαι ένας άνθρωπος του επίπεδου του κ. Πουλαΐδη, ενώ ένας μεγάλος επιχειρηματίας, είναι μαγκιά, και εγώ έτσι το είδα από πολύ θετικά. Είναι καλό να αναγνωρίζεις τα λάθη σου. Και σίγουρα δεν είναι μόνος στα λάθη αυτά, και κάποιοι άλλοι. Όπως και να έχει, η συντριπτική πλειοψηφία στήριξε Ανδρέα Παντελή, μία μόνο αρνητική ψήφος, και η Ανόρθωση γύρισε σελίδα. Την Παρασκευή είναι η Γενική Συνέλευση της εταιρείας πλέον, και για να δούμε τι θα γίνει στα υπόλοιπα θέματα. Λοιπόν, εκτός από τα δικά μας, το κύπελο, έχουμε κύπελο και σε κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης. Στην Ιταλία, για τη φάση των 16, Σασουόλο Τσεσένα στις 6, Λάτσιο Τζένοα στις 10, χθες βράδυ Ίντερ Μπολόνια 3-2 στην παράταση, 2-2 η κανονική διάρκεια. Στην Ισπανία, Ρεάλ Μαδρίτης Θέλτα στις 10 και 4, στην Πορτογαλία, Μπενφίκα Λεϊσόη στις 10 και 30. Στην Ελλάδα έχουμε αγωνιστική δράση στο κύπελο. Στις 3 Ατρόμητος Κέρκυρα Πας Γιάννα Πανιώνιος, στις 5 και 4 Πανετολικός ΑΕΚ Βέρια Λάρισα Ξάνθη Ηρακλής, 7.30 Αστέρας Ολυμπιακός. Έχουμε και Κόπα Αφρικα. Εχθές βράδυ Μάλι Αίγυπτος 0-0, Γκάνα Ουγκάντα 1-0. Νομίζω ότι τα ισοπαλίες έχουν σπάσει ρεκόρ σε αυτή την διοργάνωση. Σήμερα στις 6, στις 9 μάλλον, Καμερούν, Γουινέα, Μπισάου, και στις 6 Γκαμπόν, Μπουρκίνα, Φάσο. Πριν πάμε στις εφημερίδες, να πούμε ότι το φετινό Final Four στο βόλεϊ της Ελλάδος, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην Κύπρο 27-28 Ιανουαρίου, έχει αναβληθεί, ενώ δεν θα γίνει στην Κύπρο μετά την άρνηση της αστυνομίας. Υπήρξαν και αιχμές κατά του Υπουργού του Ιωνά Νικολάου. Πολύ σωστά το λες. Εκπέρας της διοργανώτριας αρχής, ότι αυτός ουσιαστικά έχει απαγορεύσει ότι δεν μπορούσε να παρέχει ασφάλεια και η αστυνομία. Ναι, ο κύριος Ιωνάς Νικολάου, Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, επιμένει στις εκτιμήσεις ότι και ομάδες συμμετέχουν στο Final. Είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Ηρακλής. Δηλαδή τώρα να του βρω και λίγο αδικό. Όχι, άδικο δεν του βρίσκω. Μας κάνουν οι δικοί μας, δεν είναι να κουβαλώμα κι άλλο. Το θέμα είναι ότι πριν από, νομίζω, ή Νοέμβριος ήταν ή αρχές Δεκεμβρίου, λίγο πριν πάμε άδεια,
Είχα καλέσει τον πρόεδρο της ΚΟΠΕ, τον κύριο Κρασά, στον Άστρα και ήταν σίγουρος για τη διεξαγωγή αυτού του Final Four, παρότι ο Άστρα είχε τις πληροφορίες για ενδεχόμενο αναβολής. Δεν ξέρω αν αυτή δεν είχαν... Αν δεν μπορούμε να αστυνομεύσουμε, τέλος πάντων... Αν δεν μπορούμε, γιατί να το κάνουμε. Το θέμα είναι, όντως περίμεναν αυτή τη στιγμή να τους πούν, δηλαδή μια εβδομάδα, 8-10 μέρες πριν από το Final Four, να τους πούν, ξέρετε, δεν μπορούμε. Δηλαδή είναι πραγματικά κρίμα. Δεν τους το έλεγαν πιο νωρίς. Όπως και να έχει το πράγμα. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το League Cup, το Final Four στο βόλεϊ της Ελλάδος είναι εκτός Κύπρου και για να δούμε τι θα... Τι θα γίνει. Μάλιστα, στην Ελλάδα μιλάνε για καπρίτσιο του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, του κ. Ιωάννα Νικολάου. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καπρίτσιο. Όταν έχει την τετράδα της τρεις Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν θέλω να σχολιάσω τον κύριο Ιωάννα Νικολάου. Έχω πολλά θέματα για να σχολιάσω. Εν πάση περιπτώσει, ας τα αφήσουμε. Πάμε να δούμε τις εφημερίδες, γιατί έχουμε φάει και τον χρόνο. Απλώς δεν πρέπει να είμαστε ισοπεδωτικής πολιτικής. Την καλημέρα. Έχουμε πάρα πολλούς οπαδούς του Ολυμπιακού στην Κύπρο, πάρα πολλούς οπαδούς του Παναθηναϊκού στην Κύπρο και έχουμε και παοξίδες στην Κύπρο. Πάμε σε εφημερίδες. Θα ξεκινήσω σήμερα με την Sport Day της Αλήθειας. Την Χαραβή την έχω εδώ, δεν ξέρω γιατί δεν ήρθε σήμερα. Εκεί εδώ είναι η Χαραβή. Εκεί την έχεις εσύ, την έκρυψες. Λοιπόν, Sport Day της Αλήθειας. Μετά από 8 χρόνια ο Ανδρέας Παντελή επιστρέφει στην Προεδρία για να βγάλει ξανά την ομάδα από τη δύσκολη θέση. Θυμίζω ότι πριν από χρόνια ο Ανδρέας Παντελή είχε αναλάβει και πάλι την ανόρθωση όταν αυτή ήταν έτοιμη να κλείσει. Έρχεται και ο Γιαμπερέγια, το Αποέλ, ο Γάλλος αμυντικός, θα αντικαταστήσει τον Καρλάο. Ανακοινώθηκε νέο συμβόλαιο με τον Εφρέμ, το είπαμε από χθες, έως το 2021. Πάει και ο Σέλης. Γίνεται πιο ακριβοπληρωμένο. Στην Κορέα. Κύπριος. Ναι, αλλά κοίτα πώς αλλάξει τα πράγματα. 400.000 ευρώ στην Κορέα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένο Κύπριος και κάποτε στην Ομόνια παίζανε παίχτες με 600-650. Μην ξέρεις πληγές, ρε εσύ. Εντάξει, λέμε τώρα. Τα πληρώνουμε ακόμα. Επηγόντως πρόκριση στην Ομόνια, αυτό έκανε ο coach για τον Απόλλωνα ο Σοφρόνης Αυγουστή. Ξέρει τι θα κάνει η ΑΕΚ σήμερα με συνταγή ανωτερότητας και με την ανωτερότητα, με συνταγή σοβαρότητας, συγγνώμη, και με την ανωτερότητα που τη διακρίνει για να σφραγίσει την πρόκριση. Πάμε στην εφημερίδα Χαραυγή. Στο δασάκι για την πρόκριση, η Ομόνια έχει μια επιλογή στον επαναληπτικό προκειμένου να κυνηγήσει τη διάκριση, τη διοργάνωση και να επαναφέρει ηρεμία στον κόσμο της. Γρίφος στο πλάνο του Κάρβερ, ψάχνει την υπέρβαση η Νέα Σαλαμίνα. Υπόσχεται θέαμα το League Cup Νίκος Σαμαράς, λέει η Χαραυγή. Μόνο που δεν θα γίνει στην Κύπρο το League Cup Νίκος Σαμαράς. Φεύγουν τρεις, Μπουένο και Παπάνκο βρίσκονται στην πόρτα εξόδου από την ΑΕΛ. Πρόταση στο Σέλι από ομάδα της Κορέας. Ανανέωσε ο Εφρέμ με κάθε σοβαρότητα για να προκριθεί η ΑΕΚ. Αυτά από τον κόσμο της Σπορ. Πάμε στη Sport Time της σημερινής. Η μεγάλη επιστροφή. Ανδρέας Παντελή, 8 χρόνια μετά την επεισοδιακή αποχώρησή του από τα διοικητικά. Από την διοικητική πυραμίδα της ανόρθωσης, ο Ανδρέας Παντελή είναι έτοιμος να εγγυηθεί της νέας προσπάθειας στην κυρία. παίζει τη χρονιά στο δασάκι η Ομόνια, κύπελο και SMS, τη μάχη του κυπέλου ρίχνεται και ο Αποέλ, σφραγίζει σε γνώριμη έδρα, 150 μέτρα η απόσταση. Καρεναγάσιζει. Κορεάτης ο Σέλης, αυτά έχει η σημερινή. Πάμε στον πολίτη. Στο γήπεδο του πολίτη. Στο γήπεδο του πολίτη, γιατί είναι και λίγο περίεργος, έχει και στο γήπεδο και στο εξώφυλλο της εφημερίδας. Λοιπόν, καρδιοτύπια, κυπέλλου με 4 αγώνες. Θρύλη στην κορυφή, στο βαθμό στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του δευτέρου γύρου Απόλλωνας και Αποέλ. 4 αγώνες λοιπόν για το κύπελο. Σέλης πάει Κορέα, Εφραίμ, Αρχάγγελο. Υπερδυνάμεις της μπάλας, Manchester United, Barcelona, Real, Bayern και άλλοι 6 πολυεκατομμυριούχοι. Ο Τσάβι είναι σίγουρος για τον Μέση ότι θα παραμείνει στην Barcelona. Η πίεση θα είναι πάντα εκεί. Και 10 βαθμοί είναι πολύ για τη Manchester City. Στο εξώφυλλο της εφημερίδας, νέα εποχή με Παντελή, κυτρινοπράσινο εξπρές το Άτι, τα κορίτσια της ΑΕΚ νίκησαν την ανόρθωση και ανέβηκαν στη δεύτερη θέση. Χωρίς τους δύο γνωστούς, ο Αποέλ, αστήθηκε Μπερτόλιο. Αποστολή για την πρόκριση της Ομόνιας, όχι από Ιωνά για το Final Four της Ελλάδας. Άννα Κορακάκη κορυφαία στον κόσμο, κύπελο Ελλάδας, ορίστηκαν οι εξαναβολείς αγώνες. Πάμε στην εφημερίδα Goal News, φιλελεύθερος. Ο Βαλεντίνος πάει σε άλλες πολιτείες. Η ομάδα της Λεμεσού θα υποφεληθεί 50.000 ευρώ που ήταν η ρήτρα στο συμβόλαιό του. Παρελθόν αποτελούν από την ΑΕΛ Ιουέλικτον Πουένο και Μπαμπάνκο. Η αποχώρηση του
διεθνούς αμυντικού του Σέλη θα αποτελέσει και μεγάλο πλήγμα για την ΑΕΛ, καθώς στην τρέχουσα σεζόν είχε εξαιρετική παρουσία. Η προσπάθεια για ενίσχυση συνεχίζεται, αλλά δεν έχουν βρεθεί ακόμη εκλεκτοί του Πάμπου Χριστοδούλου. Στην Γκαγκουόν Νοτίου Κορέας, έτσι για να μην συγχύζονται κάποιοι, μετήσιο συμβόλαιο 450.000 ευρώ. Μόνιμος κάτοικος Αρχαγγέλου ο Γιώργος Εφρέμ, ψήφος στον Ανδρέα Παντελή, αναλαμβάνει την προεδρία της εταιρείας ανόρθωσης και Κωνσταντίνου μετά από δοκιμασίες. Αυτό το σωματείο θριαμβεύει και μεγαλουργεί ενότητα και σύμπνοια για να ανακάμψουμε. Τουλάχιστον στο οικονομικό θέμα είμαστε μια υγιής ομάδα, είπε ο Χρήστος Πουλαΐδης. Ξεκαθαρίζουν τους λογαριασμούς τους. Για το κύπελο ο λόγος. Να πάρει μια ανάσα, μας πει και καλημέρα. Τελειώσαμε. Καλημέρα σας. Τα λοιπόν και από την Κατερίνα και το Αθλητικό Παράθυρο, περισσότερα στις 12. Εμείς θα επανέλθουμε με τις εκλογές για την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πολύ πολύ λίγο. Αθλητικό Παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το Αθλητικό Παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Λιμιτέδ. Αμάνα μου έφαγα κλάπαν. Έδωκα αυτήν την προσφορά και πέσα έξω στα σιέρα. Ουφ, θέλω γιατρόν. Η συνταγή μια έννοι. Γιαννάκης Ανδρέου. Γιατρός. Καιρό πιο φθηνό στα σίδερα. Πάνελ, πασαμάνα, νευκές, λαμαρίνε, τσίγκους και ό,τι άλλο θέλεις στα μεταλλικά. Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο για όλη την Κύπρο. 25819-999. Είπα σου το. Ένω γιατρός της φτήνιας και του σιδέρου. Η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου κάνει delivery που τη Μεσερκάν ως την Τιλιρκάν. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς σας τα παραδίνουμε εκεί και όπου τα θέλετε. Εκλογή με παρασκήνιο λοιπόν. Είχαμε θρίλερ με την εκλογή Ταγιάννη στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πλέον ελέγχει και το Κοινοβούλιο. Ο Ιταλός Αντώνιο Ταγιάννη εξελέγει χθες βράδυ πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαδεχόμενος τον σοσιαλιστή Μάρτιν Σούλτς. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο σοσιαλιστής ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Σύντη. Πώς είδατε αυτή την εκλογή? Όπως είπατε στον πρόλογο, σαν να τα αντιστρέψουμε λιγάκι, πολύ παρασκήνιο με λίγη εκλογή. Στο τέλος της ημέρας. Ναι, έγινε πάρα πολύ παρασκήνιο για να φτάσουμε στην τελική εκλογή. Νομίζω ότι και η διαδικασία μετά που την έσβησε είναι λαθασμένη, γιατί εκτρέφει το υπερβολικό παρασκήνιο. Και νομίζω ότι τα μηνύματα τα οποία βγαίνουν για τους Ευρωπαίους πολίτες δεν είναι τα ορθά. Θα ήταν προτιμότερο να γινόντουσαν δύο γύροι, να περάσουν οι δύο πρώτοι στο δεύτερο γύρο και καθένας να πάρει τις αποφάσεις στηριζόμενος σε πολιτικά κριτήρια. Yeah. Είχαμε συζητήσεις, είχαμε ανατροπές, είχαμε το παράδειγμα του κ. Φερχόφστατ, ο οποίος παρουσιάζεται και ως Ευρωπαίος, ένας ενδυνάμει ηγέτης του Ευρωπαϊκού Μπλοκ, να κινείται με τρόπον απίστευτο την προσπάθεια να εξασφαλίσει ανταλλάγματα θέσεις ή πόστα τέτοια για να αποδοθούν στη δική του την ομάδα, ο οποίος κύριος Φερχόφστατ έλεγε τις προηγούμενες ημέρες ότι εγώ είμαι κέντρο αριστερός, ότι θα ψηφίσω, είπε μάλιστα, τη δικιά μας την ομάδα, τον Πιτέλλα, αυτό είναι βέβαιο, μην το συζητάτε, και έφτασε στο τέλος να υιοστηρίζει από την πρώτη εκλογή τον Να βάλουμε στην κουβέντα μας, να βάλουμε στην κουβέντα μας και μια παλιοσυρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Τάκη Χατζηγεωργίου. Κύριε Χατζηγεωργίου, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Η διαδικασία όπως την ζήσαμε τουλάχιστον
μέσα από τα τηλεγραφήματα, μέσα παρακολουθώντας το διαδίκτυο, είναι αυτή που είναι για την εκλογή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βεβαίως, ευνοείται το παρασκήνιο, μας είπε ο κύριος Παπαδάκης. Από την άλλη, όμως, γίνεται και μια προσπάθεια να βρεθούν συγκλίσεις. Δηλαδή, ο κάθε υποψήφιος παρουσίασε τις θέσεις του και στις άλλες ομάδες. Υπήρχε έτσι μια προεργασία. Ήταν το αναμενόμενο το αποτέλεσμα αυτό το οποίο είχαμε, κύριε Χατζηγεωργίου? Οι περισσότερες πιθανότητες για μένα φαίνονταν εξ αρχής ότι έγερναν προς τον νέο εκλεγέντα πρόεδρο του Κοινοβουλίου, χωρίς όμως αυτό να ήταν απολύτως βέβαιο. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και εμείς σαν πολιτική ομάδα είχαμε πάρει την απόφαση ότι στον γύρο που θα αποφασιζόταν ότι ήταν ο τελικός, υπό την έννοια ότι σε αυτόν θα εκλεγόταν κάποιος, θα στηρίζαμε τον κύριο Μπιτέλα, μετά που θα υποστηρίζαμε στους πρώτους γύρους δική μας υποψηφία, την Ελεονόρα Φορέντ. Νομίζω ότι το κυριότερο που έχει να πει κανείς είναι ότι τώρα πια έχουμε τρία σώματα και τα τρία σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαρτίζονται από ανθρώπους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ήδη τον κύριο Τούσκ σαν πρόεδρο του Συμβουλίου, τον κύριο Γιούγκερ σαν πρόεδρο της Κομισιόν και τώρα τον κύριο Ταγιάννη σαν πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Αυτό δεν είναι σε καμιά περίπτωση καλό μήνυμα. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι έχει σπάσει πλέον η συνεργασία των δύο μεγάλων πολιτικών ομάδων μέσα στο Κοινοβούλιο, δηλαδή των Σοσιαλιστών και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Μια συνεργασία η οποία δεν ήταν κατά την άποψή μου ωφέλιμη, πρώτα απ' όλα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν έστελνε και κανένα καλό μήνυμα να έχεις δύο μεγάλες πολιτικές ομάδες που, όντας σε πλήρη αρμονία ή σε αρμονία, στο βάλω έτσι, σε πολλά ζητήματα, αποφασίζονταν τα πάντα πριν πάει στη ψηφοφορία. Ακόμα και, η εναλλαγή στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ναι, και η συμφωνία να εναλλάσσονται κάθε 2,5 χρόνια κλπ. Τώρα έχει σπάσει αυτό και δίδει μια ελπίδα, πώς να το πω, ότι θα ανοίγονται νέες συμμαχίες και δεν είναι βέβαιο, δεν θα είναι απολύτως βέβαιο πριν πας στις ψηφοφορίες που είναι εκατοντάδες, αν βάλει κανείς και τις τροπολογίες μπορεί να γίνονται χιλιάδες, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι προκαθορίζεται εκ των προτέρων με τη συμφωνία των δύο μεγάλων πολιτικών ομάδων, όπως υφίστατο μέχρι χτες, το αποτέλεσμα. Αυτό βρίσκω ότι είναι ένα πράγμα που αξίζει κανείς να υπογραμμίσει. Κύριε Παπαδάκη, τώρα, για αυτό το θέμα... Νομίζω είναι το πιο σημαντικό της επόμενης μέρας για μας στην ομάδα είναι ότι θα μπορέσουμε τώρα να ασκήσουμε πολιτική χωρίς βαρύδια. Δυστυχώς αυτή η μεγάλη συμμαχία που έγινε πριν κάποια χρόνια οδήγησε τους σοσιαλιστές σε μονοπάτια μακριά, θέλετε, από την ιδεολογία μας πολλές φορές. Και είναι δύσκολες στιγμές, δεν είναι εύκολες για μας, όπου πρέπει να ξαναπροσδιοριστούμε, δηλαδή μακριά από την κλασική δεξιά, την ευρωπαϊκή δεξιά, αλλά μακριά και από κάποιες ακραίες τοποθετήσεις της ΓΚΕ πολλές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να δώσουμε το δικό μας το σοσιαλιστικό στίγμα. Αυτό δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί υπάρχει και η παγίδα να πέσεις, υπάρχει περίπτωση να πέσεις σε παγίδες τέτοιες, όπου στην προσπάθεια σου να διαφοροποιηθείς να παίρνεις λαθασμένες αποφάσεις. Άρα οφείλουμε να δούμε ξανά ένα στίγμα. Και αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα της οικογένειας των σοσιαλιστών, οι οποίοι δεν παίρνουμε και τις καλύτερες μας μέρες στην Ευρώπη. Δυστυχώς είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία γίνεται και ξεκίνησε να γίνεται στη δική μας την ομάδα. Σε πολλές χώρες που κυβέρνησαν σοσιαλιστές, πρόεδροι, πρωθυπουργοί, δεν ασκήσαμε σοσιαλιστική πολιτική. Αυτόν οι πολίτες το αντιλαμβάνονται. Γι' αυτό προτίμησα στο τέλος της ημέρας τους αυθεντικούς δεξιούς να κυβερνήσουν. Έχουν το πράγμα του κ. Μπλεφ, ο οποίος οδήγησε όχι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο στους δρόμους που οδήγησε τους οικονομικούς, οι οποίες πλησίαζαν κατά πολύ τις νεοφιλελεύθερες προσεγγίσεις, αλλά οδήγησε και σε πόλεμο. Να θυμίσουμε τον ρόλο τον οποίο έπαιξε στο Ιράκ. Υπάρχουν ήδη κατηγορίες απέναντί του ότι θα πρέπει να δικαστεί για εγκλήματα πολέμου. Άρα οφείλουμε να δώσουμε πραγματικά το δικό μας το στίγμα και να επιστρέψουμε στις πραγματικές σοσιαλιστικές ρίζες. Αυτά τα οποία έβγαζε ο Όλοφ Πάλμε, ο Φρανσουά Μιτεράν, ο Ανδρέας Παπανδρέου στην πρώτη του εκλογή. Αυτά πρέπει σε αυτές τις κατευθύνσεις
πρέπει να κινηθούμε, ειδικά αυτή τη στιγμή που η Ευρώπη λαμενίζει από τις πολιτικές του κυρίου Σόιμπλε, τις λογικές της αυστηρής λιτότητας, της μονόπλευρης λιτότητας και της αναργησίας σε σχέση με τις συμπεριφάσεις με το προσφυγικό. Υπάρχει το έδαφος, υπάρχει το έδαφος για να στραφεί η σοσιαλιστική, οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές για να στραφούν λίγο αριστερότερα, θεωρείτε ότι υπάρχει το έδαφος ή είναι απλά ένα ευχολόγιο αυτό το οποίο. Το έδαφος υπάρχει, η συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Αυτό που απομένει είναι να ξεκινήσουμε να κάνουμε πράξη αυτά τα οποία συζητούμε μεταξύ μας. Πρέπει να τα μεταμορφώσουμε, να τα μετουσιώσουμε στην πράξη. Βεβαίως, κύριε Χατζηγεωργίου, δεν σας ζητώ να παρέμβετε στα εσωτερικά μιας άλλης ομάδας. Ωστόσο, το τι συμβαίνει στην Ευρώπη είναι σημαντικό να ακούσω και το δικό σας το σχόλιο και αν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς με τους σοσιαλιστές, όπως διαμορφώνονται σήμερα τα δεδομένα. Καταρχήν, να πω ότι είναι δικαίωμα και υποχρέωση οποιοδήποτε να παρεμβαίνει στα συζητήσεις που γίνονται σε άλλη πολιτική ομάδα. Αυτό είναι δημοκρατικότατο. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η ακραία συμπεριφορά των σοσιαλιστών για πάρα πολύ χρόνο που αποστασιοποιούνταν όπως έχει ελεγχθεί πολλές φορές και από τις αρχές της ίδιας της σοσιαλιστικής ιδέας, καλωσορίζω βεβαίως την, τουλάχιστον από την πλευρά του κυρίου Παπαδάκη που την άκουσα τώρα, την τάση επιστροφής της σοσιαλιστικής ομάδας προς πιο αριστερές, ας το βάλω έτσι, ιδέες και καλύτερες συνεργασίες, όχι πάντα με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που για πάρα πολλά χρόνια έσυραν πίσω από το άρμα τους, ουσιαστικά μόνο και μόνο γιατί τους έδιναν τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, έσυραν γρηγορευτικά στο χώμα το σοσιαλιστική ομάδα. Ελπίζω, σε μερικές στιγμές μπορώ και να πω ότι το πιστεύω, γιατί μιλώ με πάρα πολλά μέλη της σοσιαλιστικής ομάδας. Δεν νομίζω ότι όλοι είναι προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά το σημαντικό είναι ότι άρχισε μια συζήτηση, όπως έχει πει και ο συνάδελφος, ήδη μέσα στη σοσιαλιστική ομάδα για το πού πάει τελικά αυτή η ομάδα και ελπίζω να αναπτυχθούν, ας δούμε το θετικό δηλαδή από την εκλογή του κ. Νταγιάννη, ελπίζω να αρχίσουν να υπάρχουν πραγματικά μέσα στο Κοινοβούλιο όχι δεδομένες πλειοψηφίες. Τίποτα πιο χειρότερο για τη δημοκρατία από το να πηγαίνει σε μια ψηφοφορία για να ξέρει εκ των προτέρων ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Όχι γιατί μια πολιτική ομάδα έχει πλειοψηφία, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αλλά γιατί δύο πολιτικές ομάδες διαφωνούντες συμφώνησαν για να διαμοιραστούν καρέκλα. Όμως, δεν υπάρχει χειρότερο. Να δούμε λίγο και την επόμενη μέρα, γιατί ο κύριος Σούλτς, ο απερχόμενος πρόεδρος του Κοινοβουλίου, είχε δώσει μια άλλη οντότητα, αν θέλετε, ακόμα και στο ρόλο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι εύκολο σήμερα για τον κύριο Ταγιάννη, τον οποίο δεν γνωρίζω, διαβάζω από το βιογραφικό του εδώ, ότι υπήρξε επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Φόρτσα Ιταλία του Σίλβιο Μπερλουσκόνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 1999 στο 2008. Έχει αφήσει μια κληρονομιά, αν θέλετε, ο κύριος Σούλτς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι, ή αν θέλει να συνεχίσει αυτόν τον δρόμο, ή πλέον επειδή η τρόικα της Ευρώπης ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δεν θα έχουμε την ίδια, αν θέλετε, ενεργό παρουσία του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κοιτάξτε, ο κύριος Νταγιάννη είναι η παγιά καραβάνα. Το αν θα δώσει να συνεχίσει να έχει εκτόπισμα η προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και με την προσωπικότητα του ανδρός. Αυτό θα το δούμε στο επόμενο διάστημα. Κακά τα ψέματα, πολλές φορές εγώ είχα διαφωνήσει με πολιτικές του κ. Σούλτς, όμως είχε δώσει, είχε αυξήσει το εκτόπισμα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είχε προσδώσει μια ιδιαίτερη χρειά στα της Ευρώπης. Πιστεύω ότι αν ο κ. Νταγιάννη έχει στο τέλος της μέρας αυτήν την δυνατότητα, πιθανόν να του είναι και πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί στα άλλα δύο σώματα θα υπάρχουν ομοειδιάτες του. Το ζήτημα είναι πώς θα συμπεριφερθεί, δηλαδή να μην άγεται και να φέρεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ξέρετε ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση εδώ, που ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου είναι το πιο δημοκρατικό σώμα το οποίο υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να εκφράσει την άλλη φωνή, δηλαδή αν πέσει στην παγίδα ότι είναι ομοειδιάτες του στα άλλα δύο Ινστιτούτα, νομίζω δεν θα βοηθήσει καθόλου την ίδια την Ευρώπη, αλλά και θα
υποσκάψει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Χατζηγεωργίου. Ναι, το πρώτο που έχω να πω είναι ότι παρακολούσα μια συζήτηση τηλεοπτική που οργάνωσε το περιοδικό πολιτικό με όλους τους υποψήφιους, οι οποίοι διαφώνησαν σε πάρα πολλά πράγματα. Υπήρχε ένα κομμάτι μόνο που ερωτηθέντες να απαντήσουμε ένα ναι ή ένα όχι, απάντησαν όλοι ναι. Όλοι οι υποψήφοι συμφώνησαν ως προς τούτο και η ερώτηση ήταν θέλετε και θα εργαστείτε να γίνουν αλλαγές στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και απάντησαν όλοι ναι, από την αριστερά ως την άκρα δεξιά. Το μεγάλο λοιπόν ερώτημα, θα έρθω και στο ερώτημα σας βεβαίως που είναι σημαντικό, είναι εάν οι εξουσίες του Κοινοβουλίου με μια αλλαγή των συνθήκων μπορούν να ισχυροποιηθούν. Διότι κακά τα ψέματα είναι το πιο δημοκρατικό σώμα αλλά το πιο αδύνατο από τους τρεις πόλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Κομισιόν και από το Συμβουλίο. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Σούλτς, έχετε απόλυτο δίκιο ότι αναβάθμισε. Έκανε να ακουστεί το όνομα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του ιδίου βεβαίως. Και μπορώ μάλιστα να ρωτήσω, υπάρχει κανείς που θυμάται ποιος ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Αυτό θα σας έλεγα μόλις τώρα, ότι εγώ προσπαθώ να θυμηθώ ποιος ήταν. Δεν μπορεί καν να θυμηθεί το όνομά του. Βάσει, ήταν ο κύριος Βούζεφ, ένας Πολωνός. Δεν απέδωσε το σημείο που απέδωσε ο κύριος Σούλτς. Χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνούσε κανείς πάντα με τις δημόσιες τοποθετήσεις του κυρίου Σούλτς, αλλά ανέδειξε την εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρώτα απ' όλα με την απέτησή του να είναι παρόν στις συνεδρίες του Συμβουλίου. Και πάτησε εμπόδιο εκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, αυτός έχει δύο ζητήματα μπροστά του, ο νέος πρόεδρος, ο κύριος Σταγιάννη. Το ένα του πρόβλημα είναι να δούμε αν έχει. Όχι πρόβλημα, το πρώτο ζήτημα είναι να δούμε αν έχει. Την εικόνα εκείνη, την ισχυρή προσωπικότητα εκείνη που χρειάζεται για να κρατήσει την εικόνα του Κοινοβουλίου ψηλά και να καταφέρει πολύ περισσότερο να μην είναι μόνο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και το δεύτερο, που είναι πρόβλημα νομίζω εδώ, το γεγονός ότι οι δύο άλλοι πόλοι είναι συνοδοιπόροι του. Άρα αυτό δεν του δίνει την ευκαιρία διαφοροποίησης. Και θα τον φυσιολογικά. Θα είναι ένας εκ των τριών παρά να είναι ένας ο οποίος προσπαθεί να αναδείξει την δική του τοποθέτηση η οποία σε κάποιες περιπτώσεις οφείλει να την καταθέτει και να είναι διαφορετική. Τώρα, αυτή νομίζω. Ένα τελευταίο ερώτημα με αφορμή και το Brexit και αφορά και τους δυο σας. Ακούσαμε και τις δηλώσεις της κυρίας Μέη. Εκείνο το οποίο μπορεί να ακουστεί και ως αφελές ερώτημα. Με τις έδρες που κατέχουν οι Βρετανοί ευρωβουλευτές, τι προνοείτε, τι θα γίνει τελικά, σε περίπτωση... Δεν υπάρχει, αν μου επιτρέπετε, ναι. Από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει κανείς κανονισμός που καθορίζει, διότι μέχρι τώρα δεν έχει φύγει κράτος κλπ. Όμως νομίζω ότι σε τέτοια προβλήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μάνα στο να βρίσκει λύσεις. Και στο άψης λύσης. Θα οδηγήσουν νομίζω τα πράγματα, εάν υπάρξει έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου, να συγκλίνει χρονικά με την λήξη αυτής της αιτίας. Θεωρείτε ότι... Δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Το δεύτερο που έχω να πω, και κλείνω με αυτό, είναι ότι δεν μπορεί κανείς να αφαιρέσει θέση την οποία σου έδωσε ο κόσμος με την ψήφο του. Κανένα σύνταγμα δεν το επιτρέπει, κανένας κανονισμός. Μάλιστα. Επειδή είπατε ότι εάν και εφόσον υπάρξει το Brexit, έχετε ακόμα κάποιες αμφιβολίες, κύριε Χατζηγεωργίου? Για να πάμε και σε αυτό το θέμα, το σχολιάσουμε λίγο, να δούμε πού βρίσκονται τα πράγματα. Κοιτάξτε, είναι απολύτως δύσκολο να το προβλέψει κανείς που θα πάει. Νομίζω ότι έχουν σκληρύνει τις θέσεις τους, όχι νομίζω είναι φανερό και οι δύο πλευρές. Η κυρία Μέη βγήκε και λέει: άμα μας απειλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν κατάλαβα πώς τους απειλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υπόλοιπες χώρες, εμείς λέει, ουσιαστικά είπε δηλαδή ότι αυτοί θα μετατρέψουν το Ηνωμένο Βασίλειο σε φορολογικό παράδεισο. Και αυτό κι αν είναι απειλή, και νομίζω ότι εάν συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή να φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο και να αναχθεί στον φορολογικό παράδεισο της γης επισήμως, γιατί κομμάτια του είναι, θα θυμίσω ότι κομμάτια της Μεγάλης Βρετανίας του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάποια νησιά. Και όπως και η βάση στην Κύπρο. Δεν είναι κομμάτια εδαφικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έκανε δηλαδή το κομμάτι της μέχρι τώρα σε αυτές τις περιοχές. Αλλά αν επισήμως αναδειχθεί ο παγκόσμιος φορολογικός παράδεισος
Νομίζω ότι είμαστε σε πόλεμο. Μπορεί να μην είναι πόλεμος όπλων, αλλά είμαστε σε πόλεμο. Και δεν νομίζω ότι προϊονίζει οτιδήποτε καλό για τους πολίτες και την Ευρώπη. Τώρα πού θα πάει το πράγμα, εγώ εξακολουθώ μια μικρή αμφιβολία να την έχω αν θα καταλήξει το πράγμα σε έξοδο. Κύριε Παπαδάκη. Αυτό αποδεικνύει την πολιτική ανησυχότητα του κύριου Κάμερον, ο οποίος οδήγησε το Ηνωμένο Βασίλειο στο δημοψήφισμα και αντί να φροντίσει να ενεργοποιηθεί το άρθρο 50 που προβλέπεται για την αποχώρηση ενός κράτου μέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, φροντίζει να παραιτηθεί την επόμενη μία αναλαμβάνοντας τις ευθύνες του, βάζοντας σε περιπέτειες κατά κύριο λόγο την Ευρώπη, αλλά και το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάνει σεβαστό το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του λαού του ίδιου του λαού τους. Την ίδια στιγμή προσπαθούν σε ένα παζάρι να κερδίσουν όσο περισσότερα από την Ευρώπη. Θέλουν να είναι ενιαία η αγορά, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα για τη διακίνηση των προϊόντων, αλλά να μην υπάρχει διακίνηση ανθρώπων. Δηλαδή το κέρδος πάνω απ' όλα. Αυτό νομίζω το μήνυμα που στέλνουν οι Βρυξέλλες και είναι ορθό, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό αυτό το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου. Βεβαίως τα υπόλοιπα συμφωνήσω με τον Τάκιν, μέχρι να ολοκληρωθεί η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από τη στιγμή που θα ζητήσουν την ενεργοποίηση του άρθρου 50, θα έχουμε φτάσει και στο τέλος της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άστε, κύριε, σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Καλή σας μέρα από τη Λευκοσία. Καλημέρα. Καλά. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα το θέμα με το Brexit. Ήταν οι ευρωβουλευτές Δημήτρης Παπαδάκης και Τάκης Χατζηγεωργίου. Αυτό που ξεκινά επισήμως, ουσιαστικά όπως μας το είπε και ο κύριος Παπαδάκης, είναι μια συζήτηση ανάμεσα στους κόλπους των σοσιαλιστών στην Ευρώπη για επιστροφή στις ρίζες τους. Και αυτό που είπε και ο Τάκης Χατζηγεωργίου, να σταματήσουν να σέρνονται πίσω από το άντρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, γιατί έπαιρναν ως αντάλλαγμα την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τη ζωή να την παίρνεις πολύ σοβαρά. Χαμογέλα της. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούσαμε και τον κύριο Δημήτρη Παπαδάκη εκ μέρους των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίως. Να λέει ότι και οι σοσιαλιστές στην Ευρώπη θα πρέπει να ξαναψάξουν να βρουν την ταυτότητά τους. Με αφορμή και την εκλογή στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του υποψηφίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και την κατάργηση αυτής της άτυπης συμφωνίας που είχαν μεταξύ τους τα δύο μεγάλα κόμματα. Από τη μια είναι αυτό το γεγονός και από την άλλη είναι το σκληρό Brexit που επέλεξε η Τερέζα Μέι, η οποία θα επιδιώξει μια νέα συμφωνία τελωνιακής ένωσης, στοχεύοντας σε μια νέα δίκαιη σύμπραξη κατά την έκφρασή της. Για τα θέματα αυτά είναι κοντά μας στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρίτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο κύριος Κώστας Γουλιάμος. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Βεβαίως η εκλογή ενός Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σημαντικό γεγονός. Θεωρώ όμως ότι είναι σημαντικότερο ως γεγονός το Brexit και να ξεκινήσουμε από αυτό και την επιλογή που κάνει η Βρετανία αυτή τη στιγμή, μπαίνοντας σε ένα σκληρό παζάρι κατά την προσωπική μου εκτίμηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι να καταλήξουν στο τελικό αποτέλεσμα. Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα και πώς έχουν ακριβώς τα πράγματα κατά την άποψή σας? Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι επέλεξε το Ηνωμένο Βασίλειο την έξοδό του από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια περίοδο κατά την οποία όλη η Ευρώπη μαστίζεται από κρίση. Άλλωστε, επί της ουσίας, ουδέποτε το Ηνωμένο Βασίλειο ήθελε να είναι πλήρες, να το πω έτσι, μέλος αυτού του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το είχε καταστήσει με πολλούς τρόπους, πολλές φορές δυναμητίζοντας ή και υπονομεύοντας τις ίδιες τις διαδικασίες στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την εποχή της κυρίας Θάτσερ και αργότερα του διαδόχου της, του κυρίου Μέιτζορ, μέχρι σήμερα. Ήταν κατά την απόψη μου το Brexit μια φυσική συνεπαγωγή της ίδιας ή των ίδιων των στρατηγικών επιλογών που είχε κατά καιρούς θέσει η Βρετανία.
Και αυτό θα έχει συνέπειες και για την ίδια τη Βρετανία. Ήδη το μεγάλο χτύπημα θα είναι στο χώρο της, της ανώτατης παιδείας. Καθότι θα βρεθούν πολλά πανεπιστήμια σε πολύ δεινή κατάσταση στην, στην Αγγλία. Είχα σκοπό να σας ρωτήσω και με βάση την ιδιότητά σας για το θέμα της παιδείας των πανεπιστημίων, γιατί είναι γνωστό ότι πάρα πολύ, το μεγαλύτερο κύμα, αν θέλετε, των σπουδαστών προς τη Μεγάλη Βρετανία προέρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι φοιτητές. Ακριβώς, και αυτοί τώρα δεν θα στρέφονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθότι θα είναι μια ακριβή επιλογή ανάμεσα στα άλλα, και συνεπώς αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, θα είναι ένας από τους παράγοντες που θα δημιουργούν όχι απλώς αναστάτωση, αλλά και αναστολή, έτσι, οποιασδήποτε σκέψεις. Βεβαίως, ας μην ξεχνάμε γιατί και το 45% των βρετανικών εξαγωγών για το 2015 αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαφέστατα, αλλά έχετε υπόψη ότι η Βρετανία δεν ήθελε ένα είδος πολιτικής ένωσης της Ευρώπης. Ήθελε ένα είδος εμπορικού συνεταιρισμού, η οποία θα ξεκινούσε από το Ατλαντικό και θα φτάνε μέχρι τα Ουράλια. Αυτή ήταν η λογική της κυρίας Θάτσερ. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν λειτουργεί, δεν μπορεί να κουβεντιάζουμε δηλαδή στον 21ο αιώνα για μια Ευρώπη όταν προηγουμένως δεν έχουν διασφαλιστεί πολύ βασικά ζητήματα. Και αυτά εκφράζονται πολλαπλώς και κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών, όπως και χθες μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο για την ανάδειξη του Προέδρου του Κοινοβουλίου. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τα κλειδιά της Ευρώπης ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή στη δεξιά. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει όχι απλώς τη σοσιαλδημοκρατία αλλά και την αριστερά. Με λίγα λόγια, σε μια περίοδο κρίσης, είτε αυτή εκφράζεται με οικονομικούς ή και κοινωνικούς ή και εργασιακούς όρους, είτε με τη μορφή κρίσης λόγω του Brexit, είτε με τη μορφή κρίσης του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, όπως είναι και η Ισπανία, η Πορτογαλία, γενικά ο Νότος. Υπάρχει ένα πρόβλημα και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να απαντήσει, και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να προβληματίσει και στην αριστερά. Ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες για να ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος, ένας διάλογος στην Ευρώπη για το μέλλον της αριστεράς γενικότερα, αλλά και αυτό που ονομάζουν σοσιαλιστικό κίνημα της Ευρώπης. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα, αλλά δεν μπορεί να μείνει μια μορφή διαλόγου, τι πρέπει να γίνει και πώς μπορεί να γίνει. Νομίζω ότι σε πολλά ζητήματα θα πρέπει να γίνει ένα είδος διάταξης και πρότασης, με λίγα λόγια. Προχθές ήμουν στην Αθήνα, την Παρασκευή εννοώ, παρουσιάζοντας το βιβλίο ενός από τους μεγαλύτερους διανοητές της αριστεράς και όχι μόνο της αριστεράς της εποχής μας, του Etienne Balibar. Βεντιάζαμε λοιπόν με τον Μπαλιμπάρ. Ο Μπαλιμπάρ, και όπως και πολλοίς κόσμος στην Ευρώπη, έχει αναδείξει το ζήτημα της αποδημοκρατικοποίησης. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα η αποδημοκρατικοποίηση. Άλλοι μιλάνε βέβαια, όπως ο Χάμπερμας, για ένα είδος μεταδημοκρατίας μέσα στην Ευρώπη που χρειαζόμαστε, και εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι αυτό το πρόβλημα της κρίσης που μαστίζει την Ευρώπη, και όταν λέμε μαστίζει την Ευρώπη εννοούμε αυτό το εισπράττει μετά ο μετανάστης, ο εργαζόμενος, ο άνεργος, ο μισθωτός, βλέπουμε τι γίνεται, αυτή την οικονομική δηλαδή και κοινωνική εξαθλίωση. Αυτή ακριβώς λοιπόν, την οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση όμως εκμεταλλεύεται η άκρα δεξιά και τα εθνικιστικά κινήματα. Ακριβώς, σας λέω γι' αυτό το θέμα. Και επειδή η Ευρώπη λοιπόν μέσα από αυτήν όλη το λωμότυπο της κρίσης τίνει προς ένα δυνητικά αυταρχικό καθεστώς, στο οποίο οφείλει και η αριστερά και η σοσιαλδημοκρατία, γενικά το πολιτικό κίνημα,
να δώσει μια δημοκρατική όψη, να δώσει, να καταλάβει δηλαδή ότι η επιλογή δεν είναι προς εκείνα τα σχήματα, τα πολιτικά σχήματα τα οποία βυθίζουν πιο πέρα την Ευρώπη, πιο βαθιά την Ευρώπη στην κρίση. Αυτοί δηλαδή που έφεραν την κρίση, ο νεοφιλελευθερισμός με λίγα λόγια, αυτός ο φονταμενταλισμός του νεοφιλελευθερισμού έχει βυθίσει την Ευρώπη σε αυτή την κρίση που ξέρουμε. Δεν μπορεί λοιπόν με αυτούς που βύθισαν την Ευρώπη στην κρίση, με αυτούς να ξαναπάμε για να είτε επαναθεμελιώσουμε την Ευρώπη, είτε να την αναδιατάξουμε, είτε να την αναδιατυπώσουμε. Κύριε καθηγητά, δυστυχώς ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο, όμως είναι ένα θέμα το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε την ευκαιρία και με περισσότερο χρόνο και σε κάποια άλλη ευκαιρία, με κάποια άλλη αφορμή, να δώσουμε περισσότερο χρόνο, να έχουμε και περισσότερους καλεσμένους, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλους μας και θα μπορούσαμε να το αναπτύξουμε έτσι ακόμα περισσότερο, όχι μέσα από 5-10 λεπτά, ακόμα περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο ένα βεβαίως. Θέμα, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Αυτή είτε η επανίδρυση που προτείνει ο Χάμπερας, είτε η αναθεμελίωση που προτείνει ο Μπαλιμπάρ, είναι σημαντικό για τους πολίτες να κατανοήσουν ότι χρειαζόμαστε να αντλήσουμε από το βάθος των αρχών και των αξιών οι οποίες μπήκαν σε αυτή την κρίση. Αν δεν γίνει κατανοητό αυτό, τότε θα επανερχόμαστε σε αυτού του είδους τα σχήματα που κουβεντιάσαμε ή σε επιλογές που αναβιώνουν τον εθνοσοβινισμό, τον ρατσισμό, την έκπτωση των εργασιακών, την αποσάθρωση αν θέλετε, των εργασιακών σχέσεων. Και εν πάση περιπτώσει εκείνο που χρειαζόμαστε είναι εμβάθυνση της δημοκρατίας. Μάλιστα. Εκεί πρέπει να σκεφτεί, αν με ρωτάτε, το γενικότερα το κίνημα της αριστεράς. Να είστε καλά κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Και εγώ, γεια σας. Γεια. Και με τον καθηγητή Κωστά Γουλιάμο φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε όλοι καλά και καλή σας μέρα. Όλα τα θέματα της τοπικής και διεθνούς επικαιρότητας στον Άστρα 92.8. Καλημέρα και καλό δρόμο με τα σούπερ μοντέλα SUV της Nissan. Τώρα με άμεση παράδοση και σε ειδικές τιμές. Άστρα στους 92.8 και 105.3. Παίζει δυνατά.